Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα εδώ. Ώρα εχμής, σε μία ακόμα προεκλογική νύχτα, λίγες ημέρες πριν τη λαϊκή ετοιμιγορία των επαναληπτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου. Οδεύουμε και μέσα στο καλοκαίρι, με έντονη την προεκλογική αντιπαράθεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει την τιμητική της σήμερα και αύριο, καθώς τρεις πολιτικοί αρχηγοί περιοδεύουν στο νησί. Ήδη ξεκίνησαν τις περιοδίες τους από σήμερα στο Ρέθυμνο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο θα βρεθούν στο Ηράκλειο, ενώ στο Ηράκλειο θα βρεθεί και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Πάμε να παρουσιάσουμε το απόψινό πάνελ σε μια αμιγώς πολιτική συζήτηση. Μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά. Καλησπέρα σας κύριε Τσουκαλά, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Χρήστος Στρατάκης. Καλησπέρα σας κύριε Στρατάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης. Καλώς ορίσατε κύριε Φακιανάκη. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα. Και από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Γιώργος Μπαλτζάκης. Καλησπέρα σας κύριε Μπαλτζάκη, καλώς ορίσατε κι εσείς. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς κύριε Κεφαλογιάννη. Η αλήθεια είναι ότι η κόπωση και δημοσιογραφικά έχει επέλθει, γιατί βιώνουμε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Και βεβαίως έχουν στηθεί ήδη οι κάλπες του Μαΐου και πάμε ολοταχώς προς τις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου. Τι είναι αυτό που κρατάτε από τις επαφές που έχετε όλο αυτό το διάστημα στην Κρήτη, που φαίνεται ότι στις τελευταίες εκλογές έκανε και τη μεγάλη έκπληξη, είναι η έκπληξη των εκλογών? Σίγουρα η Κρήτη τίμησε αυτή τη φορά τη Νέα Δημοκρατία και ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη που κατάφερε να κερδίσει. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε διαμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι η κάλπη είναι άδεια για τις 25 Ιουνίου και θέλει μια μεγάλη κινητοποίηση από όλα τα στελέχη της παράταξης, όπου γίνεται το τελευταίο διάστημα εντατικά, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να προσέλθει στις κάλπες για να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα της 21 Μαΐου, που ήταν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, μια πολύ μεγάλη νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια εγκυμονεί πάντα ο κίνδυνος της χαλαρότητας. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να είμαστε σε επιφυλακή και είμαι σίγουρος ότι και το αποτέλεσμα στις 25 Ιουνίου θα είναι πολύ θετικό για την παράταξή μας. Κυρία Τσουκαλά, έρχομαι σε εσάς. Η μεγάλη ανατροπή που συνέβη στην Κρήτη όσον αφορά τα ποσοστά είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνέβη βεβαίως στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει ένα κάλεσμα για να γίνει η ανατροπή. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ανατροπή στις εκλογές του Ιουνίου? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη προοδευτική παράταξη στη χώρα και σίγουρα δεν έχουμε πει ακόμα την τελευταία μας λέξη. Σίγουρα το αποτέλεσμα ήταν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη για όλους εμάς, οι οποίοι είμαστε φύση και θέση προοδευτικοί, φύση και θέση αριστεροί και οι οποίοι, άτομα όπως εγώ, ας πούμε, οι οποίοι δεν προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαμε εκπροσωπώντας τη διεύρυνση στο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά μαθήματα τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά και θα πρέπει οπωσδήποτε να επαναφέρουμε τα κινήματα πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε για μένα αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο μάθημα το οποίο πρέπει να πάρει η δική μου παράταξη, αναφορικά και με τη διεύρυνση και αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών. Κύριε Στρατάκη, έρχομαι σε εσάς. Θα περιοριστώ και σε εσάς όσον αφορά το ερώτημά μου για την Κρήτη. Φαίνεται ότι στο Λασίθι, το Ηράκλειο και τα Χανιά δεν καταφέρετε να πάρετε την λεγόμενη χασούρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν πήρατε ένα μεγάλο ποσοστό, σε αντίθεση με το Ρέθυμνο που ό,τι έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 20 μονάδες, το έλαβε το ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να μου αναλύσετε λίγο αυτήν τις δύο διαφορετικές όψεις του αποτελέσματος? Γιατί στο Ρέθυμνο οι ψηφοφόροι σας πίστηκαν και στην υπόλοιπη Κρήτη δεν πίστηκαν? Κύριε Δασκαλή, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Σε επίπεδο νομίου Ηρακλείου είχαμε διπλασιασμό το ποσοστό μας. Είχαμε 100% αύξηση και αυτό είναι κάτι που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο. Αυτό αποδεικνύεται ρεαλιστικά μέσα από τους αριθμούς. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε γενικότερη, πανελλαδικά είχε μια αύξηση. Αυτό αποτυπώθηκε πιο πολύ στην περιφέρεια Κρήτης και στους 4 νομούς, σε ανάλογο ποσοστό βέβαια σε κάθε νομό. Όπως σας είπα, εδώ στο Ηράκλειο είχαμε 100% αύξηση. Κάτι αντίστοιχη αύξηση, βέβαια, όπως σωστά είπατε, δεν υπήρχε στους άλλους νομούς.
Αυτό που κρατάμε όμως εμείς από το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου είναι η πανελλαδική μας αύξηση μέχρι το κατά 45% ποσοστιαία. Στο Ηράκλειο, όπως σας είπα, γιατί εγώ για την περιφερειακή του Ηρακλείου μπορώ να μιλήσω, είχαμε 100% αύξηση και πιστεύω ότι θέλουμε να γίνουμε ο ισχυρός πόλος της κεντροαριστεράς για να παίξουμε και το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τις 25 Ιουνίου και νομίζω αυτός είναι και ο εκλογικός μας στόχος για την μεθεπόμενη Κυριακή. Μάλιστα. Κύριε Σφαγιανάκη, έρχομαι σε εσάς. Ακόμα πιο ισχυρό κουκουέ, αυτό διαμηνεί σε όλες τις ομιλίες του ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, η εικόνα που παρουσίασαν αυτές οι εκλογές, πέρα από τα εκλογικά ποσοστά, είναι νομίζω σαφής το εξής. Δύο βασικά προγράμματα συγκρούστηκαν ή ετέθησαν για αξιολόγηση στους πολίτες. Το ένα πρόγραμμα ήταν το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Ένα πρόγραμμα δύσκολο. Αν θέλετε, ένα πρόγραμμα το οποίο απαιτεί όχι εφεσυχασμό, απαιτεί αγωνιστική κινητοποίηση των ανθρώπων με ουσιαστικές και ριζικές ενέργειες για την ανατροπή αυτής της κατάστασης που έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα. Από την άλλη, υπήρξε ένα πρόγραμμα που πρωτίστως προβλήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, στο οποίο έχει κανείς την αίσθηση ότι υπήρχε ένας καυγάς για το πάπλωμα, με τη λογική ότι όταν έχει ψηφίσει το 70% των νομοσχεδίων της Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη τετραετία, βλέπε Πασόκ, ή το 51% βλέπε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καυγάς για το πάπλωμα να έρθει σήμερα και να πεις ότι, α, ξέρετε, είμαστε τελείως διαφορετικοί, ή θα ηγηθούμε μια αντιπολίτευση, ή θα φέρουμε τα πάνω κάτω. Κανένα πάνω κάτω δεν πρόκειται να φέρουν. Αντίθετα, πάλι στις κρίσιμες επιλογές, πάλι μαζί θα είναι. Και όταν λέμε κρίσιμες επιλογές, εννοούμε επιλογές για τη γεωπολιτική, για τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, το σύστημα το οικονομικό, τα founds, όλοι μαζί τα δημιουργήσανε, τα σπίτια στον πληστηριασμό, που για ένα τρίμηνο ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, και πάει λέγοντας. Άραγε, αυτό το οποίο μένει είναι όχι απλά να ενισχυθεί, να σταθεροποιηθεί το 7,26% που πήρε το ΚΚΕ πανελλαδικά, αλλά ή δυνατόν να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γιατί, εφόσον είναι το αντίθετο πρόγραμμα, εφόσον είναι οι αντίθετες θέσεις, εφόσον ξέρει ο λαός ότι αταλάντε αυτά το ΚΚΕ παλεύει τις θέσεις του πρωτίστως και αντιπολιτεύεται εξαιτίας του ότι παλεύει τις θέσεις του, είναι η μόνη πραγματική αντιπολίτευση και είναι γνωστό ότι τη δύναμη που παίρνει το ΚΚΕ από το λαό την επιστρέφει στο πολλαπλάσιο. Μάλιστα. Κύριε Βαλτζάκη, έρχομαι σε εσάς. Παρόλο που δεν μου αρέσει ο όρος «η μάχη των μικρών», θα το στοιχειοθετήσω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει και ένα άτυπο κονταροχτύπημα ανάμεσα στα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βλέπουμε ένα δυνατό feedback που έχει η πλεύση ελευθερίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που αυτό το feedback που εμφανίζεται στους πολίτες φαίνεται ότι κουτσουρεύει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, τα ποσοστά της ελληνικής λύσης, όπως και άλλων μικρότερων κομμάτων. Σας προβληματίζει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική λύση είναι ένα περιφερειακό κόμμα που είναι νεοδεθέν ουσιαστικά και εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή πρόσφατα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν παλιά στο ΣΥΡΙΖΑ και φέρει ένα ρεύμα από αυτό το συνασπισμό ριζοσπαστικών δυνάμεων και το κουβαλάει μαζί της. Άρα έχει μια βάση μεγαλύτερη. Εμείς όμως έχουμε σταθερά τον προσανατολισμό μας στον πατριωτικό χώρο και γι' αυτό έκανε και κάλεσμα ο πρόεδρος και είπε να συνασπιστούμε και να συνδράμει να συνδράμουν όλα τα πατριωτικά κόμματα τα μικρά, να έχουμε μια παρουσία ισχυρή στη Βουλή μέσα, που σε περίπτωση που καταλάβουμε τις 30 έδρες, να μπορούμε να κατεβάσουμε και εξεταστικές επιτροπές και να παίξουμε πιο ενεργό ρόλο, δηλαδή μέσα στο Κοινοβούλιο. Οπότε δεν νομίζω να προβληματίζει την ελληνική λύση
συμπτωματική άνοδος. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι διαφορετικοί οι άξονες αλλά και οι πολιτικές των δύο κομμάτων, άρα θα απευθύνονται ακριβώς και σε ψηφοφόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν θα μου πείτε βεβαίως ότι στην ελληνική πραγματικότητα αυτό δεν αποτυπώνεται ακριβώς, γιατί έχουμε δει, ας πούμε, μετακινήσεις σε αυτές τις εκλογές ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και η δύναμη της Δημοκρατίας λέει ότι για ένα κόμμα για να κερδίσει τις εκλογές πρέπει να πάρει ένα μεγάλο ποσοστό από τον δεύτερο. Βεβαίως. Εμείς συνεχίζουμε και ακολουθούμε τον άξονα της πολιτικής που έχουμε χαράξει και μαζί μας θέλουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι να στηρίξουμε ένα πατριωτικό χώρο μέσα στη Βουλή, που στο κάτω-κάτω εκεί γίνονται και οι συνεργασίες εν τέλει. Τι είπατε προηγουμένως εδώ ο συνομιλητής μου, ότι το 70% των νομοσχεδίων το ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια συνεργασία και αυτή άτυπη. Και μακάρι και στην επόμενη Βουλή να υπάρχουν φιλολαϊκά νομοσχέδια, να το πω αλλιώς, και σ' όφελος του λαού, και να συνεργάζονται και να ψηφίζονται από όλα τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή. Φιλολαϊκά θα διαφωνήσουμε, γιατί δεν ψηφίσατε φιλολαϊκά νομοσχέδια, βέβαια. Ναι, εγώ λέω μακάρι να πάμε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα πολιτικής επικαιρότητας που σήμερα μονοπολεί το ενδιαφέρον, κύριε Κεφαλογιάννη. Και θα σταθώ λίγο σε όλο αυτό που έχει ξεσπάσει ως πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την επίσκεψη στη Ροδόπη και τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη απευθυνόμενους σε πολίτες της Ροδόπης. Να υπενθυμίσουμε για τους τηλεθεατές που δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, ότι ο νομός Ροδόπης είναι ο μοναδικός νομός που προηγεί το και κέρδισε τις εκλογές εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Και ήδη ξεκίνησε ένα αλυσβερίσι δηλώσεων μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο έκανε τοποθέτηση και από το Ανόγια, αναφερόμενο σε αυτό, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να νουθετήσει και λειτουργεί εκβιαστικά στην μειονότητα της Θράκης για να αλλάξει το κλίμα στην περιοχή. Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που ζητάμε είναι το σεβασμό της συνθήκης της Λοζάνης. Τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης? Η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει ξεκάθαρα για μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και για εθνική μειονότητα στην Τουρκία. Mm-hmm. Αυτό ζητάμε και επίσης η συνθήκη ορίζει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση της Τουρκίας στα ζητήματα της μειονότητας. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι για να μην έχετε πέρα πρόβλημα πρέπει να επιλέξετε παρατάξεις και πρόσωπα που ουσιαστικό στόχο έχουν να βοηθήσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Κοιτάξτε, δείτε, το ζήτημα το βασικό και το μείζον ζήτημα στην περιοχή και αυτό που τίθεται είναι η παρέμβαση, η ομή παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στις εκλογές που έγιναν στις 21 Μαΐου για να εκλεγεί συγκεκριμένος υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και τίθεται ένα ερώτημα αν ο κύριος Τσίπρας ήταν ενήμερος γι' αυτό, αφενός. Και ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι όσον αφορά τη θέση που έχει η ελληνική κυβέρνηση, ότι πρόκειται για μια μουσουλμανική μειονότητα. Τι έχει να πει ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό εμείς που ζητάμε είναι ένα συγκεκριμένο μέτωπο, ένα ραγές μέτωπο για τα εθνικά ζητήματα και νομίζω ότι τέτοια θέματα και σε τέτοια θέματα χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις στο εσωτερικό για να μπορούμε να είμαστε ισχυροί και να προασπίσουμε τα εθνικά μας δίκαια στο εξωτερικό. Μάλιστα. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα εδώ πέρα, ότι με τον Ερντογάν δίπλα ισχυρό, νομίζω ότι χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, όπως το έκανε και όλη αυτή την τετραετία με τις μεγάλες συμφωνίες και με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και των συνόρων μας. Κυρία Τσούκαλα, θέλω λίγο να το σχολιάσετε, γιατί βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κρατήσει στην επικαιρότητα το συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα υπήρξαν πειρά και από άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς την Νέα Δημοκρατία και ειδικά προς το πρόσωπο της κυρίας Μπακογιάννη. Κύριε Δασκαλάκη, θα μου επιτρέψετε και ως διεθνολόγος μια διαφορετική ανάγνωση. Βλέπουμε ότι η αυταρχική οικογενειοκρατία της οικογενείας Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν θα σχολιάσω το βλοσιρό βλέμμα της κυρίας Μπακογιάννη ή την ακατάσχετη ρουσφετολογία υποσχόμενη 75 θέση συνοριακών φυλάκων, καθώς και κάποιες από αυτές υποτίθεται θα δινόντουσαν στη μειονότητα. Έχουμε πιάσει πάτο αναφορικά με τη συμπεριφορά μας απέναντι στις μειονότητες.
Εγώ και ως διεθνολόγος ντρέπουμε πραγματικά για την εικόνα της ως πρώην Υπουργού Εξωτερικού, τη συμπεριφορά της απέναντι στη μειονότητα. Θεωρώ ότι είναι, δηλαδή μου θύμισε κάποια, μια σχολή που λέγαμε σχολή διπλωματίας εισαγωγικά καρότου και μαστιγίου που κάναμε τότε στο πτυχίο διεθνών σχέσεων. Είναι μια εικόνα η οποία εμένα και ως γυναίκα και ως προοδευτικό άνθρωπο με λυπεί, με εξοργίζει και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτό. Δηλαδή πραγματικά για ποιο λόγο να φτάσει σε τέτοια έσχη, σε τέτοια άκρα. Είναι ντροπή για τη χώρα αυτή. Κύριε Στρατάκη, το ΠΑΣΟΚ δεν τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν κάνετε λάθος, τοποθετήθηκε. Μισό λεπτό, για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ρίξανε μπαλάκι σήμερα ότι θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση που πήραν, τουλάχιστον αυτό λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι δεν μας καλύπτει, ότι κρατάει ίσες αποστάσεις. Ίσως δεν θέλετε να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα και ρεαλιστικά. Όχι, δεν το συμμερίζουμε αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Θα έλεγα. Ας το πω έτσι, αυτό φανερώνει και το ύφος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σε ένα νομό πανελλαδικά στην Ελλάδα δεν πήρε την πρώτη θέση και σε αυτό το νομό προσπάθησε να κάνει πρόβλημα. Και συμφωνώ και εγώ με την κυρία Τσουκαλά. Η εικόνα της κυρίας Μπακογιάννη είναι απαράδεκτη και η προτροπή της προς τους πολίτες εκεί της Ροδόπης θυμίζει παλαιοκομματισμό πολιτική της δεκαετίας του 60 και παλαιότερα. Ναι. Μόνο δηλαδή που δεν τους είπε θα σας κάνω ντά επειδή δεν ψηφίσατε τη Νέα Δημοκρατία και ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς και όλα τα κόμματα είναι ακριβώς αυτό, να μην αφισβητεί κανείς τη συνθήκη της Λοζάνης. Αναγνωρίζουμε φυσικά τη μουσουλμανική μειονότητα, δεν το συζητάμε, και ως χώρα. Και οποιαδήποτε προσπάθεια αναθεωρητισμού νομίζω μόνο πρόβλημα θα δημιουργεί και εσωτερικά και σε αναφορικά στη θέση μας, στη σχέση μας με τη γείτονα χώρα. Αλλά θεωρώ ότι και σε σχέση με όσα ακούστηκαν από τον κύριο Φίλη τις προηγούμενες μέρες, τα ίδια είχε πει και πριν από ένα χρόνο στην ψήφιση του νομοσχεδίου για το καθεστώς του μουφτή στην περιοχή της Θράκης. Αλλά τότε δεν έγινε αντίστοιχος δώρος. Έγινε τώρα ακριβώς γιατί θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα η κυβέρνηση σε ένα νομό που δεν πήρε τα πρωτεία και βρήκε ένα τέτοιο τρόπο, ας πούμε, για να πολεμήσει την αντιπολίτευση και όσους τέλος πάντων πήραν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτή. Και είναι, θεωρώ, λυπηρό γιατί ακόμα παρά το κράξιμο, να το πω έτσι, και την διαπόμπευση, δεν έχει ανασκευάσει κάπως η κύριε Μπακογιάννη. Μη γνωρίζουσα ότι την βιντεοσκοπούν, δεν ξέρω. Αυτό κάλεσε πάντως σήμερα. Αυτό το στυλ στα καφενεία, ας πούμε, να πηγαίνεις. Να ανασκευάσει. Ακριβώς, ναι, να πηγαίνεις, ας πούμε, και να. Θέλει να προσθέσετε κάτι. Και να ειρωνεύεσαι τους πολίτες, όχι να τους ειρωνεύεσαι, να τους. Μόνο που δεν τους είπε ότι θα τους μαλώσει επειδή ψήφισαν άλλο κόμμα. Θεωρώ ότι είναι τακτική κλασικής δεξιάς, ολοκληρωτισμού και φανερώνει ακριβώς το ύφος και το ήθος. Δεν θέλω να διακόπτω τους νομίζεις, να κάνω ένα μικρό σχολείο λέγοντας ότι η κυρία Μπακογιάννη με την πείρα της είναι η καθήλυνα αρμόδια να μιλήσει για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει δείξει στην πράξη και τα χρόνια που ήταν υπουργός εξωτερικών πόσο καλά διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Ένας και νομίζω παραπάνω ότι από αυτή την εμπειρία που έχει. Κύριε Σταρτάκη, νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικό έσχος και δεν αναφερθήκατε. Και δεν αναφερθήκατε ούτε εσείς, κύριε Σταρτάκη, ούτε η κυρία Τσουκαλά είναι στην παρέμβαση που έκανε το τουρκικό προξενείο και πέρασε εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να καταδικάσουμε όλοι. Αυτή είναι η πραγματικά αισχρή συμπεριφορά. Καθοδηγούμενη από τον Ερντογάν στην Τουρκία. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αν δεν με ψηφίσετε, και για ποιο λόγο δεν ψηφίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο που φέραμε για τους μουφτίδες το 2022. Και για ποιο λόγο η κυρία Μπακογιάννη, όταν είχε κατέβει υποψήφια με το δικό της κόμμα, είχε πάρει 17,5% στη Ροδόπη και όχι 2,7% που είχε πάρει πανελλαδικά. Αυτό λοιπόν, να λέμε τα πράγματα έχει, με τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι για ποιο λόγο το 2022 δεν ψηφίσατε το νομοθετικό πλαίσιο που έφερε για τους μουφτίδες η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο δεν καταδικάζετε την δήλωση που έκανε ο υποψήφιος βουλευτής σας στην περιοχή που μίλησε για τουρκική μειονότητα. Αυτό πρέπει να καταδικάσετε. Κύριε Σφαγιανάκη, έρχομαι σε εσάς. Εγώ να πω ότι έχω ένα επιπλέον προνόμιο των συνομιλητών μου, διότι σπούδασα στην Κομωτινή και υπήρξα στέλεχος του ΚΚΕ στην Κομωτινή. Παλέψαμε διάφορες καταστάσεις, μάθαμε διάφορα πράγματα.
Με βάση την εμπειρία μας, αυτό που έγινε, πρώτα απ' όλα πρόκειται περί αλητείας. Εγώ το λέω καθαρά. Αλητείας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η αλητεία συνήθως το εξής. Είναι βαριά έκφραση. Πολύ έκφραση, ξέρω. Γι' αυτό το είπα δύο φορές. Να γίνει πιο βαριά. Διότι ξέρουμε ότι καθ' όλο το χρονικό διάστημα των δεκαετιών 70, 80, 90, 2000, 2010, εκεί κάποιες χιλιάδες ψήφους μετακινούνταν στα κόμματα. Το ξέραν. Και ξέρανε ότι η γραμμή πολλές φορές άλλαζε την παραμονή των εκλογών και τα λεωφορεία που αναμενόταν από το εξωτερικό, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι από εκεί ζουν στην Τουρκία ή σπουδάζουν στην Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα για να ψηφίσουν, άλλαζαν τις αφίσες στους κήπους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που προϋπόθηκε ότι η κυρία Μπακογιάννη πήρε 17%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 50%. Δεν κατάλαβα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, πήρε 50%. Προφανώς, αλλά και η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε πάρει 50%. Ποτέ. Και το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει 50%. Ποτέ. Θέλω να πω ότι και οι τρεις σας ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Δύο. Είναι κάτι τρομακτικά επικίνδυνο. Γιατί είναι τρομακτικά επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι που παίζεται αυτές τις μέρες? Διότι ξέρουμε ότι πραγματικά προβλήματα με τη μειονότητα, μεταξύ μειονότητας και πλειονότητας, ή πλειονότητας και μειονότητας, γιατί δεν είναι και απολύτως σίγουρος ποιος είναι πιο πολύ εκεί πέρα, δεν υπάρχουν. Παρά μόνο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Προβλήματα θρησκειών, προβλήματα πίστεων, προβλήματα φανατισμών, είναι τεχνητά προβλήματα. Θεωρείτε ότι υπάρχει εκμετάλλευση της μουσουλμανικής μειονότητας αυτή τη στιγμή? Προφανώς, αυτό δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, αν το πούμε. Εκμεταλλεύονται, εκμεταλλευόταν και θα εκμεταλλεύονται. Το γεγονός ότι μια κοινωνική ομάδα μένει με την ψυχολογία του δεύτερου, του πολίτη δεύτερης κατηγορίας, γιατί έχει πολύ φθηνότερα μεροκάματα, γιατί εκβιάζεται πολιτικά πολύ καλύτερα κλπ. Τρίτον, σε κάθε περίπτωση αυτό γίνεται εν ώψη επικινδύνων σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που ακολουθεί το μοίρασμα του Αιγαίου. Η μειονότητα, αντί να αποτελέσει γέφυρα συμφιλίωσης των λαών, αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Μάλιστα. Όπως δεν είναι τυχαίο και το υφάκι της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, όπως δεν είναι τυχαίο και η έκπληξη του ΣΥΡΙΖΑ, αχ, πήραμε μερικούς ψήφους παραπάνω στη Ροδόπη. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι κάτι αντίστοιχο συνέβαινε καθ' όλο το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη μεταπολίτευση και μετά. Θα παραμείνω στο επόμενο μέρος λίγο στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, γιατί και εσείς και ο κύριος Κεφαλογιάννης αναφερθήκατε στο τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία. Έχουμε ήδη έναν πανίσχυρο Ερντογάν, άρα τα δεδομένα φαίνεται ότι δεν διαφοροποιούνται, με δεδομένο ότι σήμερα ήδη ο κύριος Ερντογάν από την κατεχόμενη Κύπρο εξαπέγεσε απειλές και πάλι προς την χώρα μας και την Κύπρο. Κύριε Μπαλτζάκη, έρχομαι σε εσάς. Ποια είναι η θέση της ελληνικής λύσης στο θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας μετά αυτές τις τοποθετήσεις της κυρίας Μπακογιάννη, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Να σας πω. Καταρχάς, αυτό που έγινε την κυρία Μπακογιάννη δεν ήταν λάθος. Εγώ αυτό κατάλαβα, ότι εσείς συμφωνείτε, τουλάχιστον ακούγοντας κάποια στελέχη του κομμάτου σας σήμερα. Ναι. Οι Έλληνες, οι πατριώτες, είναι σε όλη την Ελλάδα διάσπαρτοι. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Μακεδονία. Είναι και στη Ροδόπη, είναι και στα σύνορα. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι μουσουλμανική μειονότητα, αλλά υπηρετούν την Ελλάδα, θεωρούνται και αυτοί οι αδέρφια μας Έλληνες, πατριώτες δηλαδή, και έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός μεγάλου βεληνικού τους μιλάει με τέτοιο τρόπο, κατά τη γνώμη μας τους υποτιμά περισσότερο παρά τους εξυψώνει. Δηλαδή, πέρα από το ότι και η ίδια κυρία Μπακογιάννη μειώνει την αξία της προσωπικότητάς της με τον τρόπο που μίλησε, μειώνει και τους ακροατές, αυτούς που την ακούσανε. Εάν έχει θέμα με το προξενείο το τουρκικό, θα μπορούσε να πάει στον πρόξενο να του μιλήσει με τέτοιο ύφος, για να υπάρχει και ένα επίπεδο ανάλογο. Λοιπόν, αυτά όμως κατά τη γνώμη μας δεν είναι τυχαία περιστατικά. Όπως είπε ο κ. Φακιανάκης, έχουν σχέση
με την επικείμενη εξωτερική πολιτική της χώρας μας και προφανώς και με το διαμοιρασμό του Αιγαίου, που γι' αυτό πονάει και ο πρόεδρός μας και λέει ότι να ανακηρύξουμε τις υφαλοκρηπίδες μας και τα σύνορά μας για να προχωρήσουμε μετά σε εξορίξεις, να κατοχυρώσουμε το πλούτο μας και να τελειώνει αυτό το θέμα. Γιατί μετά από μερικά χρόνια μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας, όπως έγινε και με τη Μακεδονία. Το θέμα του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε από το 1993, από κάπου εκεί. Είδατε ότι ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δηλαδή, να το... και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τον οδήγησε στο να λύσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Έτσι ξεκινούν τα μικρά και γίνονται μεγάλα και μετά κάποια στιγμή δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα στην εξωτερική πολιτική. Θέλω να παραμείνουμε στην εξωτερική πολιτική. Είπατε νωρίτερα, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι ένας πανίσχυρος Ερντογάν απαιτεί και μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια. Θέλω να σας θυμίσω ότι κατά την προηγούμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να μην είχε το ποσοστό που έλαβε στις εκλογές 21 Μαΐου, όμως είχε μια δυναμική και δεν βίωσε μια εσωτερική κρίση για να προκαλέσει τριγμούς και προβληματισμό στην ελληνική κοινωνία. Ο Ερντογάν συνέχισε να είναι απειλητικός. Δηλαδή το 2019 και το 2020 φτάσαμε πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τώρα με έναν πανίσχυρο Ερντογάν και μια πιθανή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία όπως εσείς ισχυρίζεστε? Κοιτάξτε να δείτε. Το γείτονά σου δεν τον διαλέγεις, αλλά μαθαίνεις να τον διαχειρίζεσαι. Ναι. Και αυτή την τετραετία αυτό κάναμε. Και το κάναμε βασισμένοι σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας ήταν η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με τις παραγγελίες που κάναμε και τις συμφωνίες που υπογράψαμε για τις φρεγάτες και τα Ραφάλ. Και από την άλλη, να πολλαπλασιάσαμε αυτή τη δύναμη με τις διακρατικές συμφωνίες που κάναμε και με τους συμμάχους που αποκτήσαμε. Εννοείται πως είμαστε μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και θέλουμε τα συμφωνηθέντα να τηρούνται. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν ότι το διεθνές δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού. Επομένως πρέπει να είμαστε ισχυροί σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν. Και σε αυτό πάνω που αναφερθήκαν οι συνομιλητές μου δεν πρόκειται να υπάρξει κανένας, θέλω να το τονίσω αυτό, μα κανένας μοιρασμός στο Αιγαίο. Για εμάς η Ελλάδα είναι χώρα και δεν είναι χώρος, έχει σύνορα και θα τα προασπίσει με οποιοδήποτε τίμημα. Κυρία Τσουκαλά, εγώ θα μιλήσω με την πιθανότητα των αριθμών. Νομίζω ότι μπορώ να διαχειριστώ τους αριθμούς καλά επειδή τους αγαπάω. Αυτή τη στιγμή η Λαϊκή Ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου έδειξε ότι... Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση πάνω στα ελληνοτουρκικά, γιατί... Ναι, αν με αφήσετε να κάνω το ερώτημα, βεβαίως, θα μπορείτε να κάνετε και την παρατήρηση μέσα στη δική σας απάντηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Λαϊκή Ετοιμιγορία έδειξε ένα ισχυρό ποσοστό προς τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πολύ απλά η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να πείσει ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού. Αν αύριο μεθαύριο υπάρχει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξωτερική πολιτική, που έχουν ως διακύβευμα την λαϊκή κυριαρχία και την εθνική κυριαρχία αυτής της χώρας, ποια θα είναι η δική σας στάση? Θέλετε να μου πείτε συγκεκριμένα, γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά. Φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ... Είστε έτοιμοι να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι σε θέματα και να ακολουθήσετε κοινή πολιτική το σύνολο των κομμάτων της χώρας? Φυσικά, όπως έκανε πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο, ότι θέλουμε τη χώρα μας να είναι ισχυρή παγκοσμίως. Να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Πάνω στο ζήτημα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν μπορεί αυτή τη στιγμή να κέρδισε την παντοδυναμία. Η Τουρκία όμως ως χώρα αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ο Ερντογάν έχει ζητήσει παγκοσμίως ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσει να νοικοδομήσει το κομμάτι αυτό, τις σεισμόπληκτες κατεστραμμένες περιοχές. Οι οποίες συνολικά το ψήφισαν με θριαμβευτικά ποσοστά. Συνήθως έτσι γίνεται. Σε εξαθλειωμένες περιοχές πάντα νικάνε οι πατριαρχίες. Όπως και να έχει, είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Φυσικά και η ρητορική του απευθύνεται σε κόσμο, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι έχει την παντοδυναμία την οποία είχε στο παρελθόν.
Γενικά ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζεται και πανευρωπαϊκά. Η θέση του στον κόσμο θεωρώ ότι έχει καμφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρείται, κυρία Τσουκαλά, από και εκεί πέρα όμως, από εκεί πέρα, με συγχωρείτε, δεν τελείωσε, δεν ολοκλήρωσε την παρέμβασή μου. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο ζητάει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία όταν ο ίδιος ο αρχηγός ΓΕΘΑ παρακολουθείται. Δηλαδή, για ποιο λόγο να επενδύσουμε σε εξοπλιστικά όταν δεν γνωρίζουμε τη διαδρομή του χρήματος και δεν έχουμε μάθει ακόμα για ποιο λόγο ο αρχηγός ΓΕΘΑ παρακολουθεί το. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ασφαλής μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Τελείως εξωθεσμικό και τελείως παρακρατικό. Αυτά είχα να πω. Μάλιστα. Θα κάνω το συμπληρωματικό ερώτημα σε πολύ λίγο. Κύριε Στρατάκη, θα πάρω την τελευταία πάσα της κυρίας Τσουκαλά. Γιατί να νιώθω ασφαλής όταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ παρακολουθείτε. Φαντάζομαι ότι η ίδια απάντηση θα είναι και από το ΠΑΣΟΚ, γιατί να νιώθω ασφαλής όταν ο αρχηγός μου παρακολουθείτε. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει. Ακόμα όλη αυτή η υπόθεση, κύριε Δασκαλάκη, είναι στο σκοτάδι. Εδώ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει γίνει το αμίμητο της... Δεν το ανεβάσατε όμως, όχι εσείς προσωπικά ως κόμμα πολύ αυτό το θέμα προεκλογικά. Δεν θα το έλεγα. Ίσα-ίσα το ανεβάσαμε και πάρα πολύ σε σημείο που ο κόσμος ίσως να έλεγε ότι δυσανασχετεί με το να ασχολείστε συνέχεια με τις υποκλοπές. Δεν μας ενδιαφέρουν, θέλουμε να συζητήσετε για άλλα προβλήματα για την οικονομία, για την κοινωνία κλπ. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ο σεβασμός στους θεσμούς. Υπήρχε μια συγκάλυψη, θα έλεγα, όλο το προηγούμενο διάστημα και σε επίπεδο Βουλής και σε επίπεδο αρμοδίων αρχών και οργάνων. Δεν κλήθηκαν μάρτυρες, κρίσιμοι μάρτυρες για την υπόθεση. Γενικά υπήρχε μια συγκάλυψη που πρώτον δείχνει μια ασέβεια της κυβέρνησης προς τους θεσμούς, ακριβώς επειδή υπήρχαν και έφταναν μέχρι και τις παρυφές του Πρωθυπουργικού Γραφείου όλη αυτή η υπόθεση με συγγενείς του Πρωθυπουργού. Δεν μάθαμε τίποτα. Δεν μάθαμε αν όντως ισχύει αυτό που λέει η κυρία Τσουκαλά, αν παρακολουθούνταν ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων ή κάποια άλλη αξιωματική. Ξέρετε, συγγνώμη που διακοπεί λίγο άκομψα. Ένα 40% σε μια εκλογική αναμέτρηση είναι. Νομίζω ότι είμαι ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Καταλαβαίνω τι λέτε. Μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση μιας πολιτικής. Άρα. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επιβραβεύουμε. Σημαίνει ότι ενδεχομένως λάθος χειρισμοί στην εξωτερική πολιτική ή στο θέμα των υποκλοπών δεν επηρέασαν και το εκλογικό σώμα. Κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Το ότι δεν επηρέασαν το εκλογικό σώμα δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται ως πρόβλημα αυτό της μη διαλεύκασης της υπόθεσης. Και νομίζω ότι και θα πρέπει να είναι και μια δέσμευση των κομμάτων μετά και από αυτές τις εκλογές ή όταν τέλος πάντων βγει η κυβέρνηση και κυβερνηθεί αυτός ο τόπος να γίνει και κάποιο είδους νέα εξεταστική επιτροπή για να δούμε τι τελικά συνέβη σε αυτή την υπόθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ως θύμα αυτής της υπόθεσης, όχι μόνο το ανεβάσαμε, αλλά κινηθήκαμε θεσμικά στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κλπ. Θεωρώ ότι άλλοι έκαναν συγκάλυψη και όλο αυτό το κλίμα προφανώς και δημιουργεί ανασφάλεια και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, τα λειτουργικά κλπ. Λοιπόν, κύριε Σφαγιανάκη, κρατήστε λίγο τη δυναμική του λόγου σας. Θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα έρθω σε εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Ένα λεπτό μετά τις 10.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Είμαστε 15 μέρες πριν τη λαϊκή ετοιμιγορία της 25ης Ιουνίου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σφαγιανάκη. Μιλάμε για την εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά την επιτυχία της μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης ή μιας συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων? Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε ότι... Η διαχείριση της Τουρκίας, εκεί αναφέρομαι κυρίως. Όχι, ας το πούμε αλλιώς. Να αντιστρέψουμε το σενάριο. Αν υποθέσουμε ότι αυτές οι εκλογές δεν βγάζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα πάμε για τρίτες. Να πάμε και για τρίτες. Δεν βγάζουν ούτε αυτές αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εκλογές για πάντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές για πάντα. Άλλωστε, νομίζω ότι ήδη οι κέντρικα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι δεν πάμε για τρίτες εκλογές. Μόνο ο Βορύδης πήγε κατά πίσω στην αρχή, αλλά και αυτός το σταμάτησε. Θα πάμε λοιπόν για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν θα αντιμετωπίζετε τότε το Ερντογάν. Θα στραφούμε σε χώρα. Αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας με σημείο αναφοράς, γιατί το έχουμε ξαναδεί στην πολιτική ιστορία της χώρας, ότι η λαϊκή ετοιμιγορία δεν δίνει αυτοδύναμη
η κυβέρνηση, όμως τα ανοιχτά ζητήματα, κυρίως εξωτερικής πολιτικής, αυτά επικαλούνται κυρίως οι πολιτικοί αρχηγοί, απαιτούν μια ισχυρή κυβέρνηση. Μα, ακούστε με, αυτή η κυβέρνηση θα είναι μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, και του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στην Νέα ισχυρή Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση. Ισχυρή πολιτική επιλογή, ακούστε με, τις βάσεις, τη βάση των Αμερικάνων στην Αλεξανδρούπολη δεν την έφερε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τα μνημόνια δεν τα ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Το Ζελένσκι, τους αντιπροσώπους του στην Ελληνική Βουλή, δεν τους έφερε μόνο η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους φέραν όλοι μαζί. Άρα τα έχουν βρει. Οι διαφορές τους είναι ελάχιστες και αν θέλετε να πούμε ποιες είναι, συνίστανται στο κατά πόσο ο Α ή ο Β εκφέρει καλύτερα τον ίδιο συντηρητικό λόγο. Κίνδυνος λοιπόν να εξαιτίας διαφωνιών μεταξύ τους να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε Τουρκία δεν υφίσταται. Δύο. Κίνδυνος να μην υποχρεωθούμε να αγοράζουμε όπλα συνεχώς είτε από την Αμερική, είτε από την Γαλλία, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται. Κίνδυνος να μην συμμετάσχουμε στις συμμαχίες ΝΑΤΟ, τους πολέμους του στην Ουκρανία κλπ. Δεν υφίσταται. Άρα κινδυνολογούμε απλώς λέγοντας αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η πολιτική ή να διακινδυνεύσει εφόσον έχει χαραχθεί και εφόσον έχει και στα τρία προγράμματα συμφωνηθεί. Αυτό το εσείς οποίο... ως κουκουέ, κύριε Σπακιανάκη, αυτό θέλω να πω. Θα αυτό σταθείτε το οποίο... στο πλευρό μιας κυβέρνησης σε μια μεγάλη, ας πούμε, κρίση που έχει να κάνει με την Τουρκία. Κοιτάξτε, τώρα μην φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί ξέρετε ότι το 40 το γράμμα του Ζαχαριάδη έφυγε από τη φυλακή και δεν στήριξε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ζήτησε από τον ελληνικό λαό να πολεμήσει στο πλευρό της κυβέρνησης που είχε τότε. Άρα είστε διατεθειμένοι. Πατριωτισμός του κουκουέ από κανένα. Μου απαντάτε όμως με ένα ιστορικό γεγονός του 40. Όχι, και σήμερα. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή στη Βουλή, βλέποντας τους κινδύνους που διατρέχει η χώρα από όλες αυτές τις πρακτικές που έχουν ακολουθεί, μιλάει κόντρα στα συμφέροντα της πατρίδας ή του ελληνικού λαού. Προφανώς η θέση του ΚΚΕ, προφανώς είναι ότι όλα αυτά δεν είναι λάθος πολιτικές. Είναι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί γιατί είναι γι' αυτό το λόγο αυτοί οι κυβερνήτες. Δεν θα είχαν άλλο λόγο ύπαρξης. Δύο, είναι ολέθριες πολιτικές και επικίνδυνες για τη χώρα. Γιατί? Γιατί την εμπλέκουν σε πολέμους που δεν μας αφορούν. Τρία, τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι πρωτίστως προβλήματα μεταξύ των αστικών τάξεων των χωρών. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν και σε πόλεμο. Γιατί το μοίρασμα του Αιγαίου ενδιαφέρει το ίδιο ακριβώς και την αστική τάξη της Τουρκίας και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω της στα διεθνή, όπως αντιστοίχως και τα ελληνικά. Και μην κραχίσουμε και τις εξορίξεις αύριο το πρωί, διότι δεν θα εξορίξουμε εμείς. Οι ξένες εταιρείες, οι Αμερικάνικες εξορίξουν. Μικρότατη συμμετοχή των ελληνικών εταιριών. Προφανώς το κράτος θα μπορούσε να αναλάβει μόνο του την εξόρυξη, δεν το κάνει. Πολιτική επιλογή είναι. Στις στρατηγικές λοιπόν αυτές και στις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται, προφανώς το ΚΚΕ αξιολογώντας τις λέει όχι. Γιατί? Γιατί σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Ξένα συμφέροντα εξυπηρετούν. Ο Ερντογάν θα πάψει να είναι επικίνδυνος ή θα είναι πιο επικίνδυνος εφόσον του υπαγορευτεί κάτι τέτοιο. Προφανώς θα λάβει υπόψη του την κατάσταση της χώρας του, την εσωτερική. Δεν θα λάβει υπόψη του ότι έχει διαλύσει το στράτευμα. Δεν υπάρχουν μάχημα στρατεύματα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία μετά το πρακτικό του 16. Αλλά προφανώς χρειάζεται και ο Ερντογάν και εμείς τον Ερντογάν, οι κρατούσες πολιτικές ομάδες δηλαδή, για να υπάρξει ο φόβος για το λόγο και η εκμετάλλευση αυτού του φόβου για το λόγο. Μάλιστα. Κύριε Μπαλτζάκη, ακούγοντας τις τοποθετήσεις κατά καιρούς του Προέδρου σας, του κυρίου Βελόπουλου, βρίσκω πάρα πολλά κοινά με την άποψη που έχει στο θέμα διαχείρισης εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο ενδεχόμενο που στις 25 Ιουνίου δεν προκύψει μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας με τη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε το κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής να γίνει ένας πυλώνας για να έρθει πιο κοντά σε μια πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας? Κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ εξωτερική πολιτική στρατηγική μακροχρόνια. Απέναντίας οι Τούρκοι βλέπετε ότι έχουν στρατηγική και οδεύουν προς την μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα έχουν ένα
σχέδιο στρατηγικό, χρόνια τώρα και το επεξεργάζονται. Εμείς έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το θέμα. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και επεξεργάζεται ένα τέτοιο σχέδιο στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. Είναι δυνατόν και τα υπόλοιπα κόμματα, και εγώ δεν λέω μόνο για την ελληνική λύση, εφόσον αφορά την πατρίδα μας, να μην συνενέσουν να ακολουθήσουν μια στρατηγική κοινή για το καλό της χώρας? Να σας το κάνω λίγο πιο πονηρό το ερώτημα. Έχουμε λοιπόν, πάντα μιλάμε υποθετικά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Με δεδομένο λοιπόν ότι στις 25 Ιουνίου ίσως να μην έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μέσα στο καλοκαίρι έχουμε ένα νέο παιχνίδι εντυπώσεων από την πλευρά της Τουρκίας που δημιουργεί μια ένταση στο Αιγαίο. Έχετε πει, ο πρόεδρός σας, ότι η χώρα αυτή δεν αντέχει επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό είναι και μία βάση στο «ΟΚ, έχουμε ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, άρα τώρα πρέπει να βάλω στην άκρη τις διαφορές μου και να κινηθώ από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσουμε τη χώρα». Δεν νομίζω να κρύβεται κάτι τέτοιο πίσω από τις δηλώσεις του Προέδρου. Ίσα ίσα που αυτό το είχε πει πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ο πατριώτης. Καλά, στην ελληνική πολιτική ιστορία έχουμε ακούσει και τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών να λένε «εγώ με αυτόν ποτέ» και μετά να είναι κυβέρνηση μαζί. Ναι, αυτό δεν το περιμένουν να γίνει με εμάς όμως. Mm-hmm. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί αυτός λέει ότι εγώ με ψεύτες και με ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στον τόπο δεν μπορώ να συνεργαστώ. Και μάλιστα και κανείς δημοσιογράφος, να το πούμε τώρα και μεταξύ μας, δεν τον έχει ρωτήσει, δηλαδή με ποιους. Και εφάνηκε τις τελευταίες μέρες ότι εννοεί με τα υπόλοιπα πατριωτικά κόμματα μπορώ να συνεργαστώ. Άρα λοιπόν σε θέμα εξωτερικής πολιτικής βεβαίως θα μπορούσαν να συνεργαστούν, όχι προκαταρκτικά, μέσα στη Βουλή. Αυτό δεν είναι το πιο έντιμο? Mm-hmm. Να κατεβάσουν. Νομίζω ότι απαντήσατε ξεκάθαρα. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της καθημερινότητας, κύριε Κεφαλογιάννη. Μία άποψη που επικρατεί και επικρατεί αρκετά στην κοινωνία είναι ότι μία ισχυρή κυβέρνηση γνωμοδοτείται από το λαό να πάρει και σκληρές αποφάσεις. Δηλαδή, σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV φιλοξενήσαμε ένα ρεπορτάζ με συνταξιούχους που περιμένουν 5, 7 και 8 χρόνια να πάρουν τη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. Η ελληνική γραφειοκρατία χτυπάει κόκκινο. Και την ίδια ώρα οι συντάξεις είναι πενιχρές. Η οικονομία της χώρας μπορεί από το σύνολο των κομμάτων να παρουσιάζεται με έναν ρεαλιστικό τρόπο, ότι ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, ότι καταφέραμε πολλά πράγματα, αλλά εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Τι απαντάτε στον πολίτη που συναντάτε στα χωριά του Ηρακλείου ή και στις γειτονιές της πόλης του Ηρακλείου, όταν σας ρωτά τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, αν ας πούμε έχετε ένα 40-42%, είναι πιο εύκολο να πάρετε μια σκληρή απόφαση που έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών? Νομίζω πως ένα υψηλό ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει και μεγάλη ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ξέρετε, σας ρωτάω, έχουμε δει από το πρόσφατο αλλά και πιο μακρινό παρελθόν κυβερνήσεις που προκύπτουν μετά από εκλογές με ισχυρή λαϊκή ετοιμιγορία πολύ γρήγορα να αποδυναμώνονται μέσα από αποφάσεις. Και θα σας πω κάτι, οι εκλογές της 21ης Μαΐου και αυτή η μεγάλη μετακίνηση από την αντιπολίτευση προς την Νέα Δημοκρατία αποτυπώνει ότι όσο εύκολα ήρθαμε, τόσο εύκολα μπορούμε και να φύγουμε. Σίγουρα, γι' αυτό λέμε και μακριά από εμάς οποιαδήποτε αλαζονία. Μεγάλο ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει και μεγάλη ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Σίγουρα σημαίνει γρήγορες αποφάσεις. Θα διαφωνήσω με το σκληρές, θα μιλήσω για γρήγορες αποφάσεις, γιατί όπως είδαμε και την προηγούμενη τετραετία που βιώσαμε μια σειρά πανωτών κρίσεων, συσσωρευμένων κρίσεων, είδαμε ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να δράσει με γρήγορα αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους. Δηλαδή, φαντάζεστε να έπρεπε να συνεννοηθούν τρία κόμματα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον ευρώ ή για να πάρουμε τις αποφάσεις που έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Επομένως, νομίζω ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφερθήκατε στις συντάξεις, μην ξεχνάτε ότι την τελευταία τετραετία αυξήθηκε, διπλασιάστηκε ο ρυθμός απόδοσης των συντάξεων. Πλέον δίνουμε 1.100 συντάξεις την ημέρα, ενώ δίνονταν 500 επί ΣΥΡΙΖΑ. Και υπήρξε και μία αύξηση στους συνταξιούχους, μικρή βέβαια, μία μικρή αύξηση, μετά από 12 χρόνια συνεχόμενων περικοπών.
Επομένως και την επόμενη τετραετία το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώνεται στην ενίσχυση των αδύναμων νοικοκυριών, στην αύξηση των μισθών. Ο στόχος είναι να φτάσουμε το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Παράλληλα στη μείωση της ανεργίας, όπου ήδη αυτή την τετραετία είχαμε μία πτώση από το 18% στο 11%. Και βέβαια στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την επόμενη τετραετία για την πατρίδα μας. Κυρία Τσουκαλά, στο συμβόλαιο με την κοινωνία που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, προς το τέλος, λίγο πριν φτάσουμε στις κάλπες, η Νέα Δημοκρατία σας κατηγόρησε ότι παρουσιάζετε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορείτε να εφαρμόσετε. Αυτό τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών φαίνεται ότι δεν έπεισε την κοινωνία. Αύριο το βράδυ ο κύριος Τσίπρας από εδώ από το Ηράκλειο, από το Πολιτιστικό Κέντρο, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του για τον τουρισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς μπορεί η ακρίβεια, η καθημερινότητα και τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες να κάνουν την ανατροπή για τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ομολογουμένως στο συμβόλαιο με την κοινωνία μιλήσατε για επιστροφή της 13ης σύνταξης, για μεγαλύτερες αυξήσεις στους μισθούς, για βοηθήματα που δεν θα είναι βοηθήματα ΠΑΣ στυλιτεύοντας την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δασκαλάκη, η Ελλάδα φτωχοποιείται. Είναι κάτι το οποίο το βιώνουν όλες οι κοινωνικές τάξεις καθημερινά. Στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας βιώσαμε την ίδια συρρήκνωση μισθών, την οποία βιώσαμε με τα μνημόνια, επειδή η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε αντιλαϊκές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι το οποίο θα έκανε ένας πρωτοετής οικονομικής, ούτως ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός και η ακρίβεια στα τρόφιμα. Δεν πήρε κανένα φιλολαϊκό μέτρο άμβλησης της ακρίβειας. Απολύτως κανένα. Δεν ξέρουμε κάθε μέρα τι μας ξημερώνει κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι, κυρία Τσουκαλά, αλλά αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε στις κάλπες που ήταν πριν από λίγες ημέρες. Ναι. Έτσι, πολύ ρεαλιστικά σας ρωτάω. Ναι. Και δημοσιογραφικά. Η Νέα Δημοκρατία... μία υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ πώς ερμηνεύει αυτόν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκαν οι πολίτες σε αυτές τις εκλογές, όταν πράγματι, εγώ δεν αμφισβητώ ότι η καθημερινότητά μας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς, δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες, λαμβάνουμε ελάχιστα επιδόματα, η κατάσταση είναι τραγική, πληρώνουμε τα πιο ακριβά καύσιμα. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Όμως αυτό, σαν δυσαρέσκεια, δεν αποτυπώθηκε. Εν αντιθέσει, έγινε μια επιβράβευση στη Νέα Δημοκρατία που διαχειρίστηκε τις τύχες αυτής της χώρας για τα προηγούμενα 4 χρόνια. Ναι, είναι κάτι το οποίο για ένα πολιτικό επιστήμονα αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πολλοί λέγανε ότι οι εκλογές ήταν βουβές. Ήταν βουβές ή εξαγοράστηκαν συνειδήσεις. Να μου επιτρέψετε τι να εννοείται εξαγοράστηκαν συνειδήσεις. Με market past. Τι απασχολεί τον Έλληνα τη σήμερον ημέρα. Το ζεστό χρήμα ή η δημιουργία υποδομών για το αύριο. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι στην παρούσα φάση που ζούμε, αυτό που απασχολεί τον Έλληνα είναι ζεστό χρήμα στη τσέπη του. Ναι. Αυτό νομίζω ότι ήταν το διακύβευμα των εκλογών. Κάποιος όμως που θέλει θεωρώ να σας διεκδικήσει θα πει θεωρώ ότι και τα 150 ευρώ στους νέους είναι οι σωστοί Έλληνες που δεν μύρισαν δεν το χρήμα. Ακούστε και να δείτε. Στην κάλπη ψηφίζοντας δεν διαχωρίζω, ακούστε να δείτε. Εδώ δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Mm-hmm. Εδώ, εγώ σας μιλάω ως πολιτικός επιστήμονας, προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το μήνυμα και για μένα ως πολίτη και για το κόμμα μου και φυσικά και για την κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες έχουν φτωχοποιηθεί μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και εξαθλίωσης. Mm-hmm. Έτσι, ζούμε την απόλυτη φτωχοποίηση. Εγώ, κύριε Δασκαλά, είχα ντύσει τη ζωή μου να εργαστώ στο εξωτερικό. Μόνο ευκαιρίες μου δινόντουσαν. Είχα πάντα διαθέσιμο εισόδημα. Δεν μου συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Δεν έχω διαθέσιμο εισόδημα. Mm-hmm. Δεν μου περισσεύουν χρήματα για να βάλω και στην άκρη όπως είχα πάντα στο εξωτερικό. Λοιπόν. Εγώ σας λέω την ταπεινή μου γνώμη, η Μάλιστα. οποία είναι ότι αυτό που απασχολεί τον Έλληνα είναι να κυλάει ζεστό χρήμα στην τσέπη του, έστω και αν είναι της μορφής μιας έκτατης κρατικής επιχορήγησης, όπως τα market pass, τα dentist pass, τα power pass, τα οποία θα κοπούν πάρα πολύ σύντομα και πάρα πολύ σύντομα θα επανεφαρμοστεί η ρήτρα προσαρμογής και πάρα πολύ σύντομα θα δούμε τρομερή αύξηση και στα καύσιμα και στο ρεύμα. Λοιπόν. Κύριε Στρατάκη, εσείς στο ΠΑΣΟΚ μπορείτε να δώσετε ερμηνεία σε αυτό. Θα σας πω και κάτι άλλο που το συναντάμε καθημερινά και ρεπορταζιακά εδώ στην Κρήτη TV. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε πάρα πολλές επιχειρήσεις ανά την Κρήτη. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψάχνουν προσωπικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρουν. Κάποιες επιχειρήσεις και με αμοιβές
που για τα δεδομένα της Ελλάδος χαρακτηρίζονται και καλές. Είναι αυτό το αψυχολόγητο της ελληνικής πραγματικότητας που οδήγησε, ας πούμε, σε αυτόν τον θρίαμβο τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, όντως είναι οξύμορο έτσι όπως το περιγράφετε και όπως το, έτσι όπως το βιώσουμε. Ενώ η γενικότερη κοινωνική, οικονομική κατάσταση της χώρας μας οδεύει προς το χειρότερο, θα έλεγα, αυτό δεν εκφράστηκε και δεν αποτυπώθηκε στην κάλπη. Να σας θυμίσω ότι η τετραετία διακυβέρνησης δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας, έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέος κατά 45-50 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό δεν ακούγεται κουβέντα. Κοιτάξτε, ας πούμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ της αποθέματος στα κρατικά ταμεία. Αυτό όμως δεν εκτιμήθηκε από τους πολίτες. Και να σας υπενθυμίσω, επειδή είστε λάτρεις και των αριθμών, όπως δηλώσετε προηγουμένως, και το 2007 ο Κώστας Καραμαλής εξελέγει πρωθυπουργός εκδαίου. Και μετά από 2 χρόνια η χώρα χρεοκόπησε και αναγκαστήκαμε και μπήκαμε στα μνημόνια. Θέλω να πω, δεν λέει κάτι. Είναι από τα στοιχεία δεν λέει που κάτι, πόσο θέλω να πω, ευάλωτη είναι η κυβέρνηση. Δεν λέει κάτι και, και η απεικόνηση αυτού του 40% αυτής της ας πούμε, νίκης του κυβερνώντος κόμματος. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι και στις εκλογές σε 2 εβδομάδες. Θα κληθεί πάλι ο ελληνικός λαός να επιβεβαιώσει, να επιβραβεύσει πάλι, να απορρίψει αντίστοιχες πολιτικές. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν εσείς ήσασταν η κυβέρνηση, αν το Πασόκ ήταν η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τις τύχες αυτές τις χώρες την τετραετία που μας πέρασε και παίρνετε τέτοιο ποσοστό, υποθέτω η γραμμή που θα δινόταν από το κόμμα, από τα κεντρικά, είναι ότι μας επιβράβευσαν οι πολίτες. Μας έδωσαν 40%. Άρα η πολιτική μας έχει επιβραβευτεί, άρα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που λάβαμε δεν υφίσταται πια, γιατί η πολιτική που ακολουθήσαμε είναι η φιλολαϊκή, γιατί αυτό λέει λαϊκή εκλογή. Καλά, αυτό είναι τελείως υποθετικό ερώτημα. Αν παίρναμε κι εμείς τέτοια μεγάλα ποσοστά, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα προέρχονταν με αυτή την αποτύπωση στην οικονομία και στην κοινωνία και στην ανάπτυξη του τόπου. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Πάντως εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας μου είπε: ποια φιλολαϊκή πολιτική? 40% πήραμε. Δεν κάναμε φιλολαϊκή πολιτική. Μας επιβράβευσαν οι πολίτες για την πολιτική μας. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει το αποτέλεσμα όπως θέλει. Εμείς βλέπουμε ποια είναι η πραγματική εικόνα, έτσι όπως το λέτε και εσείς, που εκφράζετε και από τα δελτία ειδήσεων και μέσα από το κανάλι σας. Το αν αποτυπώθηκε στην κάλπη μπορεί να οφείλεται και σε λόγους όπως, παράδειγμα, ο μηντιακός ολοκληρωτισμός που εφάρμοσε η κυβέρνηση. Τώρα, το κατά πόσον αυτό επηρέασε το εκλογικό σώμα, ως έναν βαθμό το επηρέαζε. Αυτό δεν μπορούμε να το εμφισβητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα να είναι αντίβαρο σε αυτή την πλασματική εικόνα που, ναι, μεν εκφράστηκε έτσι όπως λέτε στην κάλπη, αλλά θεωρώ ότι, και απαντώντας τον κύριο Κεφαλογιάννη, ότι η ευθύνη που παίρνει η Νέα Δημοκρατία για γρήγορες αποφάσεις, αυτές τις γρήγορες αποφάσεις, κύριε Κεφαλογιάννη, τις είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας. Με το πρόσχημα της πανδημίας που δόθηκαν εκατομμύρια χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς να γνωρίζει ο ελληνικός λαός που πήγαν. Για να στηρίξουμε την κοινωνία, για τις επιστρεπτές προκαταβολές. Σας θυμίζω τη λίστα ΠΕΤ, σας θυμίζω το σκόιλ ελληνικού. 53 δισεκατομμύρια, πολλά από τα οποία ψηφίσατε κι εσείς. Δεν το ξεχάσετε αυτό. Με πρόσημα λοιπόν την πανδημία, προειδικά διατάγματα και νόμου και πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αν εννοεί αυτό η Νέα Δημοκρατία για γρήγορες αποφάσεις ότι μας περιμένουν και, όχι, και τη νέα περίοδο διακυβέρνησης, και τη στήριξη κοινωνίας με 53%. Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος. Αλλά τα νούμερα σας διαψεύδουν. Αύξηση δημόσιο χρέος 50 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ψέμα και το είπατε και προηγουμένως. Το χρέος έχει μειωθεί από το 181% σε σύγκριση με το. Γιατί έτσι μετριέται το χρέος? Το χρέος μετριέται σε σχέση με το ΑΕΠ από 181% στο 160%. 88% τώρα. Ναι, τα καθαρού νούμερα όμως μας έχετε φορτώσει. Εμείς αυξήσαμε το ΑΕΠ. Και μάλλον θα πάμε σε νέα μνημόνια. Εμείς αυξήσαμε το ΑΕΠ της χώρας και τους ρυθμούς ανάπτυξης, γι' αυτό το λόγο μειώθηκε. Ναι, ΑΕΠ της χώρας είναι κλάσμα. Με λάθος παραγωγική βάση που οφείλεται, η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στην κατανάλωση. Είμαστε μια χώρα που καταναλώνει. Δεν κάνετε όσα απαιτούνται για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Να μάθουμε να παράγουμε. Λάθος. Στην κατανάλωση και εισαγωγές. Εδώ θα έχουμε ρεκόρ αρνητικό στο εμπορικό και ισοζύγιο εξαγωγή εισαγωγών. Λοιπόν, κύριε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η εικόνα της χειροτέρευσης της ελληνικής οικονομίας
είναι αυτοί που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και θα πρέπει η επόμενη και όποια κυβέρνηση κληθεί να κυβερνήσει, θα πρέπει να λάβει ουσιαστικά μέτρα. Δεν πρέπει να ζούμε συνέχεια στην κατανάλωση. Θα πρέπει να δούμε πώς αλλάζουμε τον παραγωγικό οστό, πώς μοχλεύουμε το χρήμα με όλα αυτά τα μέτρα ελάφισης, με τη μείωση του ΦΠΑ, με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στους αγρότες, στο πετρέλαιο κλπ. Με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που γίνεται χωρίς διαβούλευση, όπως λέμε, και το δίνεται σε λίγες εταιρείες φύλλα προσκύμινες προς την κυβέρνηση σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα λέγαμε βέβαια και πριν τις 21 Μαΐου. Παρά αυτά, και συμμερίζουμε πάλι τη δική σας διαπίστωση ότι δεν αποτυπώθηκε στην κάλπη, αλλά σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε από το μηδέν. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ για να τα ξαναθέσουμε ενώπιον του ελληνικού λαού, για να του πούμε μήπως ψήφισες λάθος, μήπως έκανες κάποια λάθος επιλογή σε αυτό το 40% που έδωσε η κυβέρνηση. Τα νούμερα δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα. Κύριε Σφαγιανάκη, δεν θέλω να γίνει ο εφιάλτης σας στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει να πάω στο επόμενο διάλειμμα και θα επανέλθω με εσάς. Πάμε σε διαφημίσεις. 11 ακριβώς, εδώ επιστρέφουμε σε ώρα αιχμής. Μιλάμε πολιτικά, με φόντο βεβαίως στις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Κύριε Σφαγιανάκη, έρχομαι χωρίς να σας πάρω χρόνο σε εσάς. Εσείς έχετε μια πολύ ξεκάθαρη άποψη ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όσον αφορά τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Σε κάθε τοποθέτησή του ο κύριος Κουτσούμπας αλλά και όλα τα στελέχη σας κάνουν λόγο για μια αντιλαϊκή πολιτική που θα συνεχιστεί και αυτή τη φορά θα είναι και ακόμα πιο σκληρή. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται και μάλιστα θα είναι πιο σκληρή κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι για να μπει στο πακέτο στήριξης του 26, οφείλει σαν χώρα η Ελλάδα να ψηφίσει 350 προαπαιτούμενα. Μάλιστα, νομίζω ότι ήδη και η κυβέρνηση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία άρχισε να μιλάει για μορφή μνημονίου που δεν θα είναι τελείως μνημόνιο, θα είναι όμως κάτι σαν μνημόνιο. Προφανώς τα προαπαιτούμενα αυτά δεν είναι πώς θα επιστραφεί, θα επιστραφούν οι φόροι στους πολίτες ή πώς θα πλουτίσουν οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας για να μπορεί η χώρα να παρουσιάζει πραγματικά και όχι πλασματικά υψηλά εισοδήματα κλπ. Αντιθέτως, θα είναι πολιτικές που η κατεύθυνσή τους θα είναι εντελώς αντιλαϊκή για το όφελος λίγων ομίλων, που θα γίνουν πλουσιότεροι και βεβαίως η εκμετάλλευση του φτωχού θα είναι ακόμα περισσότερο και η φτώχεια του ακόμα μεγαλύτερη. Η πρόταση του ΚΚΕ, κύριε Σφαγιανάκη, ποια είναι, γιατί ένα κομμάτι που προκαλεί έτσι πάντοτε μια επίθεση προς το ΚΚΕ από τους πολιτικούς σας αντιπάλους είναι ότι μιλάτε, λέει, πάντα εκ του ασφαλούς χωρίς να έχετε προτάσεις. Καλά, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Εμείς μιλάμε και λέμε το πρόγραμμά μας. Εκ του ασφαλούς, εκ του ανασφαλούς, εμένα δεν με ιδρώνει το αυτή μου. Εγώ σας λέω τις θέσεις μου. Και σας λέω δηλαδή ότι όταν αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός, καλείται να πληρώνει το 95% των εισοδημάτων του κράτους σε πραγματικά ποσά, διότι αυτή είναι η φορολογία των εμέσων φόρων και του πληθυσμού, και η αστική τάξη καλείται να πληρώνει σαν εταιρείες αλλά και σαν άτομα ένα ελάχιστο 5% και τούτο διατηρείται, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της πολιτικής βούλησης. Τούτο δεν το άλλαξε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ούτε έχουν πρόθεση να το αλλάξουν. Μπορεί να λένε ότι θέλουν να το εξοραίσουν μειώνοντας το ΦΠΑ σε προϊόντα κατανάλωσης, αλλά δεν το κάνανε κι αυτό. Αντιθέτως. Και για να δώσουμε δηλαδή και μερικές ψυχολογικές προεκτάσεις στα αποτελέσματα των εκλογών. Θα θυμάστε την αλλή του μνήμη περίοδο Σιμίτη που λέγαμε: πανογράφεται παιδιά, να το σε φάμε τα λεφτά. Στέρισε τον ελληνικό λαό τη λεβεδιά του. Γιατί? Για να διατηρηθεί μια κυβέρνηση διεφθαρμένη στην εξουσία επί τρεις τριετίες. Σήμερα, αφού περάσαμε την πτωχοποίηση του 10, ξεκινήσαμε να κάνουμε επιδοματικές πολιτικές ως προοδευτικές κυβερνήσεις. Και σήμερα πας. Δηλαδή, μαθαίνουμε τον ελληνικό λαό στη διακονιά. Γιατί ο ελληνικός λαός παράγει. Παράγει πειραξία, την καρπώνονται οι καπιταλιστές, την καρπώνεται το κοινωνικό σύστημα, δεν του την επιστρέφει, τον κάνει φτωχότερο και μετά του δίνει υπολειμματικά χρήματα. Πάντως η πολιτική φαίνεται ότι έπιασε τόπο. Ακούστε, το ΠΑΣ έπιασε τόπο. Και να σας το πω αλλιώς.
η διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού στη διακονιά έχει και στρατηγικό χαρακτήρα. Διότι μας περιμένουν χειρότερες μέρες, μας περιμένουν και εμπόλεμες μέρες, μας περιμένουν και μέρες που ο ελληνικός λαός πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του και δεν το θέλουν. Θέλουν υποταγμένο αυτόν τον κόσμο, μαθημένο στο έτσι και όχι τη λεβεδιά του εργαζόμενου που παράγει και παίρνει τον κόπο του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα σύστημα που θα το εκπροσωπούν και θα το υπηρετούν κόμματα σαν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και τι προτείνει το ΚΚΕ? Αυτό τώρα θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα προτείνει να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι, δεύτερον, να λέμε. Αυτά όλα 40 χρόνια. Ακούστε τώρα. Ακούστε με μένα προσεκτικά τι θα σα πω. Να βγει από τη σημερινή βραδιά. Για να βγει από τη σημερινή κουβέντα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν προτείνουμε να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. 50 χρόνια τα ίδια. Δεύτερον, να μην κάνουμε καυγάδε για το πάπλωμα. Τρίτον, να μην ψηφίζουμε τους νόμους που κατεβάζει η δεξιά κυβέρνηση. Μέχρι και μετά δεν να κάνουμε κάτι. Αντιπολίτευση. Ποιον, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Μα κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συγκεκριμένο για την οικονομία. Μα για αυτά. Αφήστε τα είδατε τα που δεν απαντάτε επί της ταμπακέρας. Αν με αφήσετε να απαντήσω, θα απαντήσω. Προφανώς. Μα δεν... Προηγουμένως σας είπα κεφαλογιά, και εσείς τα ψηφίζατε. Άχνα δεν βγάλατε εκεί. Πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή η μείωση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είστε υπέρ ή κατά? Μ' αφήσετε να τελειώσω. Βοηθάω και τον κύριο Δασκαλάκη. Όχι, δεν γνωρίζω τον κύριο Δασκαλάκη. Χρειάζεται βοήθεια. Εδώ απάντησε δημοσίως. Τι λέει το ΚΚΕ? Πολύ απλό είναι. Συγγνώμη, δεν ξέρετε τι λέει το ΚΚΕ? Από μένα περιμένετε το μάθετε απόψε. Εγώ δεν είμαι ΚΚΕ. Εσείς είστε υποψήφιοι. Δεν έχει ακούσει πουθενά στην αγορά εκεί που κυκλοφοράτε στην ενδοχώρα? Τι λέει το ΚΚΕ για τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης? Ωραία, γιατί δεν το λέτε ευθέως? Μέχρι μηδέν. Εσείς δεν το λέτε. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για καύσιμα για τους αγρότες αυτής της αξίας. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να εξαρτούμε την παραγωγή δεν του αγρότες. Μόνο για τους αγρότες τα καύσιμα. Ξεκινώ από τους αγρότες γιατί πολύ κλαίμε στα πάνελ εδώ για τους αγρότες του Ηρακλείου. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε με τέτοιου είδους λογικές. Και ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί δεν μπορεί όλο το νομικό σύστημα της χώρας από το 2002 και μετά να έχει οικοδομηθεί με συγκεκριμένες διατάξεις που έχουν ψηφίσει και οι τρεις στη λογική πώς θα γίνουν τα δάνεια προϊόν ανταλλαγής μεταξύ των τραπεζών, βλέπε found σήμερα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και μετά να κλαίμε γιατί οι πληστηριασμοί τρέχουνε και να περιμένουμε ένα τρίμηνο ή ένα πεντάμηνο ή άντα από την αρχή παιδιά να τα ξαναδούμε, γιατί κοροϊδεύομαι. Κριτήριο λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι να μην κοροϊδεύουμε, να λέμε την αλήθεια. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Δύο, να λέμε ποιος έφαγε τα λεφτά. Τα λεφτά δεν τα έφαγε ο εντός εισαγωγικών μικροπαραγωγός που πανόγραφε γιατί το έκανε ο γειτονάς του. Τα λεφτά, πέρα από τις κρατικές προμήθειες που είναι και στη φυλακή ορισμένοι, που φάγανε τα πολλά δηλαδή, τα φάγανε πάλι οι όμιλοι. Εκεί γινόταν οι μεγάλες επιστροφές του ΦΠΑ. Δεν έγιναν στον αναγρότη που πήγε 5 τιμολόγια 2.000 ευρώ ΦΠΑ παράνομο. Παράνομο ήταν. Mm-hmm. Αλλά αν ο αγρότης πήγε τα 2.000 ευρώ, φαντάζεστε τι πήγε ο βιομήχανος για επιστροφές ΦΠΑ παρανόμως. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κριτήριο. Και το τρίτο κριτήριο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα λέμε την αλήθεια και δεν θα λέμε ψέματα, και αφού διαπιστώσουμε ότι ο αντίπαλος βρίσκεται στον ενωσιακό οργανισμό που συμμετέχουμε, γιατί αυτός καθορίζει τις πολιτικές και τις οικονομικές του κράτους, λέμε αντιστεκόμαστε σε αυτό, παλεύουμε ενάντια σε αυτό, παίρνουμε τα μέτρα που λέει τι. Ότι δεν θα περιμένω ακόμα 4 χρόνια για να δώσω στον εργαζόμενο αύξηση 1.500 ευρώ που είναι ήδη σήμερα οι τριετίες που έχει δουλέψει από τότε που στερήθηκε το μισθό του πολλαπλάσιες. Γιατί πάλι τον κοροϊδεύω. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν το λαϊκό εισόδημα πώς μοιράζεται. Και να σας πω και κάτι. Δεν φοβόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όταν ο λαός δει ότι αυτό είναι προς όφελός του και προς όφελος των συμφερόντων του, συσπυρώνεται γύρω από την κυβέρνηση. Θέλετε να σας πω ότι τελειώνω. Το έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ του 16. Η Κολοτούμπα. Το 67% όχι, που δεν αποτέλεσε ούτε διαπραγματευτικό χαρτί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαλτζάκη, θέλω λίγο το σχολείο σας πάνω στο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών και τι είναι αυτό που προβληματίζει την ελληνική λύση. Λοιπόν, καταρχάς ήρθαμε στο αγαπημένο μου αντικείμενο, την οικονομία. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα και εκεί καταλήγουν, έτσι. Εγώ λοιπόν είμαι τραπεζικός. Να μου επιτρέψετε να έχω μια περισσότερη εμπειρία στο θέμα των δανειακών συμβάσεων και των δανείων γενικά. Αυτή η χώρα λοιπόν είναι καταστραμμένη και έχει υποθηκευτεί
εις βάθος των αιώνων όλη η περιουσία, η υπόγεια, η υπέργεια, μετρητά, ό,τι υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Λέμε λοιπόν σαν ελληνική λύση ότι μία είναι η λύση και δεν είναι απαραίτητο να την εφαρμόσει ο πρόεδρος κ. Βελόπουλος άμα βγει πρωθυπουργός. Εμείς το έχουμε πει. Ας την ξεκινήσει ο πατριώτης μας, ο κ. Μητσοτάκης, αν τώρα με το καλό γίνει πρωθυπουργός, και θα έχει τη συνένεση ολονών και του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και των μικρών κομμάτων. Να πούνε τι δηλαδή, ότι παιδιά ας βάλουμε ένα ορίζοντα, να δούμε πού θα βρούμε τα λεφτά να ξεμπερδέψουμε με το χρέος. Το χρέος είναι μεγάλος βραχνάς. Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπαλτζάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, στο συμβόλαιο με την κοινωνία, είπε κατά τη γνώμη μου κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τους πληστηριασμούς, ότι άμεσα σταματούν. Δεν μπορώ να κατανοήσω με βάση τους αριθμούς που δίνουν οι ίδιες οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ελληνικής πραγματικότητας βιώνει την Ακριβώς. εμπειρία του πληστηριασμού, κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, Ακριβώς. όμως ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Και όντως, και ξενοδοχεία έχουν αλλάξει. 70 ξενοδοχεία πληστηριαστήκαν την προηγούμενη εβδομάδα με τη μέθοδο των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, γιατί αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε. Εκεί ξέρουμε να εξυγχρονιστούμε. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της για τους πληστηριασμούς, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε αυτές τις εκλογές. Μα δεν μπορούν πλέον να κάνουν κάτι στο θέμα των πληστηριασμών, γιατί είναι ελεύθερη αγορά. Άρα, πού οφείλεται αυτή η λαϊκή ετοιμιγορία, στο γεγονός ότι οι πολίτες είναι ρεαλιστές και λένε δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, άρα πιο ρεαλιστικό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Να σας πω πού οφείλεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4 χρόνια, κακά τα ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολλά χρόνια στην εξουσία. Τώρα λοιπόν τα τελευταία 4 χρόνια, βέβαια ήταν και οι δικαιολογίες του πατριώτη μας του Μητσοτάκη, ότι μου είχε η επιδημία, η πανδημία και όλα αυτά και δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω το πρόγραμμά μου και να κάνω τα έργα μου. Δεν φταίει αυτό, γιατί και ο Τσίπρας τότε το 2015, αν θυμάστε καλά, εν μέσω μνημονίων βρέθηκε και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις υποσχέσεις του. Mm-hmm. Μα αυτός όχι μόνο δεν ολοκλήρωσε τις υποσχέσεις του, παρόλο που έκανε παροχές, περισσότερες από το Μητσοτάκη, έτσι λέει, κοινωνικές παροχές. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερα συμπεριφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας το 2015 το 19, παρά από τον κύριο Μητσοτάκη το 19 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, όμως, το πρόγραμμά του και οι δεσμεύσεις του ήταν, αν θυμόμαστε καλά, να φύγουμε από τον δεσμό των μνημονίων, να κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα και μάλιστα εγώ θυμάμαι και συνέντευξή του στην Έλλη Στάι που έλεγε ότι θα βρω τα ιδιωτικά κεφάλαια που χρειάζομαι από τις καταθέσεις. Mm-hmm. Και μου έκανε και εντύπωση και δεν σχολιάστηκε μετά από κανέναν και τελικά τα capital control αυτό δεν ήτανε. Ήτανε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων ουσιαστικά και τα διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο μετά αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε λοιπόν την ελληνική λύση που λέει τι. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε εμείς στην εξουσία, ας το εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα που θα βγει. Και θα συνενώσουν όλα τα κόμματα που... Ας κάνουμε εξορίξεις. Ο κύριος Φόσκολος έλεγε στον κύριο Σαχίνη πέρυσι, αν θυμάμαι καλά ή πρόπερση, εδώ στο στούντιο της Crete TV, ότι σε 2 χρόνια μέσα γίνεται εξόριξη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τις εξορίξεις, να βρούμε κεφάλαια, να ενισχύσουμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, να προχωρήσουμε σε μια οικονομική ανασύσταση, mm-hmm. κυρίως της επαρχίας. Δηλαδή, για μας όλους είναι αμαρτία. Εγώ από χωριό είμαι και οι κύριοι το ίδιο πιστεύω. Να πηγαίνουμε στην επαρχία και να έχουν μαραζώσει τα χωριά και ύπαιθρος εντελώς και να έχουμε ελιές και αμπέλια να καλλιεργούμε. Και υπάρχουν τόσα διατροφικά είδη που θα μπορούσαν να παραχθούν σε αυτό το νησί και σε όλη την Ελλάδα πιστεύω. Έτσι, αλλά δεν διαθέτουν χρήματα κεφάλαια. Ποιος θα τα βρει, από πού. Δανεικά λεφτά θα δώσουμε και εκεί. Πρέπει να παράξουμε δικά μας λεφτά. Να τα δώσουμε στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, να παράξει πλούτο και να δείτε πραγματικά ότι και οι Έλληνες και η Ελλάδα θα αισθανθούν διαφορετικά Μάλιστα. την επόμενη μέρα. Αυτό θέλω να πω, γιατί έχουμε μια λεβεδιά μέσα μας και βεβαίως θα μας βγουν κακές μέρες. Καλά το λέει και ο κ. Σφαγιανάκης, τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, η Κρήτη στις εκλογές
της 21ης Μαΐου έκανε ίσως την πιο ιστορική ανατροπή όσον αφορά το αποτέλεσμα που προέκυψε. Άρα φαντάζομαι ότι στη Νέα Δημοκρατία κατανοείται, εφόσον καταφάρετε να κερδίσετε και αυτές τις εκλογές 25 Ιουνίου, ότι υπάρχει ένα στίχημα απέναντι στην Κρήτη και μια υπόσχεση που πρέπει να υλοποιηθεί απέναντι στους κριτικούς. Όταν ένας ολόκληρος τόπος ψηφίζει με αυτόν τον τρόπο ένα κόμμα, σημαίνει ότι κάτι περιμένει από αυτό το κόμμα. ΒΟΑΚ και νέο αεροδρόμιο. Δεσμεύεστε ως Νέα Δημοκρατία ότι στο τέλος της θητείας, εφόσον κερδίσετε τις εκλογές, αυτός ο πολυπόθητος νέος αυτοκινητόδρομος, αλλά και ο σύγχρονος αεροπορικός κόμβος θα είναι στη διάθεση των κριτικών, ή θα μπούμε πάλι στη διαδικασία της γραφειοκρατίας, της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σήμερα, ας πούμε, έγινε ένα περιφερειακό συμβούλιο εδώ, που και πάλι έβλεπα εμπόδια από παντού. Πριν έρθω στο ερώτημά σας, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που υπόθηκαν, λέγοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν εξαγοράζεται, ούτε έχει τα σύνδρομα της Στοκχόλμης, όπως μας είπαν προηγουμένως οι εκπροσώποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν είπα κάτι. Δεν εξαγοράζεται. Μα ο ελληνικός λαός απλώς θυμάται καλά. Μα κανένας δεν θυμάται είπε κάτι πολύ τέτοιο. Καλά. Και κρίνει και μας κρίνει όλους. Και νομίζω ότι το ίδιο κάνει και ο κριτικός. Και γι' αυτό το λόγο έδωσε αυτή την ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Για να προχωρήσουμε αυτά τα μεγάλα έργα που είπατε κι εσείς. Βόρειος λοιπόν ο δικός άξονας. Ένα έργο που θα ενώνει την Κρήτη από άκρη σ' άκρη. Ένα έργο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια. Και ενώ παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ μία έκθεση ιδεών, δεν είχε προχωρήσει τίποτα, εμείς καταφέραμε αυτή τη στιγμή να πετύχουμε τα τρία χ που χρειάζονται για να υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο. Να κάνω μια ίδια μελέτη του ΣΥΡΙΖΑ, χάραξη χρονοδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση. Πάντως, αυτά τα τρία χ είναι που προχωρήσαμε. Στην τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, σας μιλάω καθαρά δημοσιογραφικά, είδαμε τον κάθετο άξονο προς τη Μεσαρά να ολοκληρώνεται, ένα έργο που ήταν γεωφύρι της Άρτας. Και ταυτόχρονα είδαμε να γίνονται μεγάλες παρεμβάσεις στο βόρειο άξονα της Κρήτης από το ύψος του Καρτερού μέχρι και το ύψος του Αγίου Νικολάου. Είναι ένα έργο που το αναγνωρίζει αυτό. Ο δρόμος της Μεσαράς βέβαια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και γίνανε μετά πολλές παρεμβάσεις, γιατί υπήρχαν ζητήματα. Το γνωρίζετε και τα ρεπορτάζ που κάνετε. Για ένα εξάμεινο. Υπήρχαν πολλά ζητήματα πάνω στην κατασκευή αυτή. Εγώ θα πω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε βρει τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί θα με ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο δεν προχώρησε 60 χρόνια ο βόρειος οδικός άξονας. Όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να τον υλοποιήσουν. Η απάντηση είναι μία, ότι χάρη στο κύρος του Κυριάκου Μητσοτάκη καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά αυτά εργαλεία και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο. Διόδια θα έχει, κύριε Βαλογιάννη. Και εξασφαλίσαμε χρήματα. Γιατί τα διόδια είναι και ανάκαμψης. Πηγή χρηματοδότηση. Κοιτάξτε να δείτε. Διόδια προφανώς, κύριε Στρατάκη, δεν θέλει κανένα. Το θέμα είναι άλλο και θέλει. Στην πράξη. Ποια είναι η θέση σας, πείτε στον κριτικό λαό. Στον αστικό ιστό. Νομίζω όμως, κύριε Κεφαλογιάννη, αστικό ιστό δεν θα υπάρχει. Στον αστικό ιστό υπάρχει και μια κοινή πολιτική με άλλα λόγια από τα κόμματα. Δηλαδή, ο κύριος Πύρτζης πάρα πολλές φορές τον είχα φιλοξενήσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή αλλά και σε δελτία ειδήσεων στην Κρήτη TV. Διόδια που δεν θα πληρώνουν οι κάτοικοι της Κρήτης. Διόδια όμως θα υπάρχουν. Όχι στον αστικό ιστό όμως. Η Νέα Δημοκρατία λέει διόδια, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα επιβαρύνουν πολύ την ελληνική, την κριτική και, πραγματικότητα. Και θα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Όχι στον αστικό ιστό όμως. Οι πολίτες ούτως ή άλλως ξέρουν τι έχουν βιώσει τα τελευταία 4 χρόνια, ξέρουν τι έχουν δει αναφορικά με την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πάτησε ακριβώς τα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά άφησε το κόστος των μελετών και επανέφερε ακριβώς τα ίδια σχέδια. Ούτε χρηματοδότηση. Απλά με διόδια. Αυτή είναι η κλασική δεξιά πολιτική. Φιλελεύθερη πολιτική, τέλος. Τι να λέμε τώρα, τα βιώνει κάθε μέρα ο κριτικός στο δρόμο. Μα κύριε Κεφαλογιάννη, μην παρουσιάζεται ως αντιπολίτευση τα πάντα στους πάντες. Απλώς πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβετε κι εσείς ότι τα προγράμματά σας πρέπει να είναι κοστολογημένα. Φυσικά δεν είστε και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ του 4%, και είστε ένα κόμμα που διεκδικείτε την εξουσία. Και εσείς να μην λέτε ψέματα με το σκέτσο, και εσείς να μην βγάζετε το σκέτσο να βγάζει ψέματα. Τώρα, άμα θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα ψέματα και το τι λέγατε προεκλογικά, ότι θα σκίζατε τα μνημόνια και θα παίζατε τα ούλια να χορεύουν οι αγορές και πήγατε και ψηφίσατε μνημόνιο. Γιατί αναφερθήκατε στα μνημόνια και ξεχάσατε να μας πείτε ότι έχει την υπογραφή του Τσίπρα και του κ. Τσακαλώτου το μνημόνιο που ψηφίσατε. Τα capital
social controls που φέρατε στον ελληνικό λαό, τον νόμο Κατρούγκαλου που εξαφλίωσε τους συνταξιούχους. Την ανοίξουμε και με την μονοκρατορία των μέσων, τα οποία όλα σας υπηρετούν. Εγώ πάντως, κυρία Τσουκαλά, επειδή αναφέρει ο κύριος Στρατάκης αυτό, εγώ κυρία Τσουκαλά πάντως και κύριε Στρατάκη, δεν βγήκα ποτέ σε πάνελ να μην έχω εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Και τι θα πει πάντα αυτό. Είστε εδώ πέρα και υπερασπίζεστε. Λοιπόν, για ποια παντοκρατορία μας μιλάτε και για ποιο. Τι θα πει αυτό, και για ποιο μηδιακό σύστημα. Και για ποιο μηδιακό σύστημα. Σε όλα τα πάνελ εκπροσωπήστε. Εδώ μιλάμε για 4 χρόνια. Υπάρχουν και αθηναϊκά μέσα, εφημερίδες, πανελλήνιες εκπαιδεύσεις. Όλοι σας φταίνε τα μίντια, ο ελληνικός λαός, η αντιπολίτευση. Όλοι σας φταίνε εκτός από τον ίδιο σας τον εαυτό. Δεν έχετε κάνει ίχνος αυτοκριτικής. Κυρία Τσουκαλά, κυρία Τσουκαλά. Αθεράπευτα λαϊκιστές δεν έχουν κάνει ίχνος αυτοκριτικής. Αθεράπευτα λαϊκιστές. Σας παρακαλώ, ναι, κύριε Σφαγιανάκη. Να σκουπίσουμε τα αίματα από το τραπέζι, διότι θα λερωθούμε κι εμείς. Και επειδή τα έχουν ψήσει μαζί τα μνημόνια, μην το κάνουμε τώρα θέμα συζήτηση. Πάμε κάτι και να πούμε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε. Τα αίματα μας δώστε. Να πω κάτι σε ήρεμο τόνο. Η εξέβρεση χρηματοδότηση όμως, αγαπητέ Κώστα, δεν είναι, μην το θεωρείτε ως επίτευγμα. Και στο ερώτημα για τα διόδια, τα διόδια θα είναι ένα μέσο χρηματοδότησης. Και εφόσον υπάρχει η θολή εικόνα, όπως είπε και ο Στρατάκης, αν υπάρχει η θολή εικόνα και όχι συγκεκριμένη. Το οδικό δίκτυο στη χώρα, οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έχουν ολοκληρωθεί παντού. Η Κρήτη απομένει. Ακριβώς, ναι. Αυτό λοιπόν τώρα είναι διόδια. Επειδή αυτό με ρωτήσατε, αυτό λοιπόν θα γίνει με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, όπως ακριβώς ξεκίνησε. Μάλιστα. Και πρέπει, νομίζω, ένα τέτοιο έργο, γιατί όλοι θέλουμε την ασφάλεια. Είναι κάτι νομίζω που θα συμφωνήσουν και οι συνομιλητές μου. Όλοι θέλουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο για να μπορούμε να πηγαίνουμε με ασφάλεια από τις ιτίες των Κίσα Μοχανίων. Αυτό είναι όλο το στοίχημα. Και νομίζω ότι θα πρέπει πάνω σε αυτό το ζήτημα να χαράξουμε και μία ενιαία πολιτική και να βρούμε μία κοινή περπατησία. Και νομίζω ότι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μόνο εμπόδιο μπορεί να μπει. Και ξέρετε καλά ότι πολλές φορές τέτοιες αποφάσεις καθυστερούν και κολλησιεργούν πολύ μεγάλα έργα. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να προχωρήσουν. Λοιπόν, κυρία Τσουκαλά, τώρα είναι η σειρά σας να σας διακόψουν οι διαφημίσεις. Πολύ γρήγορα. Ένα σχόλιο για τον κύριο Μπαλτζάκη της Ελληνικής Λύσης αναφορικά με τις εξορίξεις. Επειδή ανέφερε το όνομα του κυρίου Φόσκολου, και πρέπει να το πω, ο κύριος Φόσκολος είναι εκείνος ο γραφικός χαρακτήρας, ο οποίος υποσχόταν 450.000 θέσεις εργασίας από τις εξορίξεις στην Κρήτη. Αυτό μόνο είχα να πω. Μπορείτε να προχωρήσετε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Μπαλτζάκη, θα σας αποδεσμεύσω επειδή μου το ζητήσατε για κάποιους προσωπικούς λόγους. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για απόψε. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Τσουκαλά. Υπήρξε μια διαφωνία με τον κύριο Κεφαλογιάννη όσον αφορά τη χάραξη του δρόμου. Η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, σας κατηγορεί ότι παρουσιάσατε μελέτες που ήταν μελέτες χωρίς αντίκρισμα, που έπρεπε να γίνουν όλα από την αρχή. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ο κύριος Πίρτζης είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είχε συνεχίσει το πρόγραμμα, την μελέτη του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα θα είχαμε το δρόμο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Καταρχάς, γιατί οι μελέτες δεν είχαν αντίκρισμα, αφού στις ίδιες μελέτες πάτησε η Νέα Δημοκρατία. Απλά τις υπερκοστολόγησε. Κλασική νεοφιλελεύθερη πολιτική. Οπότε το μόνο πράγμα που άλλαξε, αφού πάνω στην ίδια τροχοδρόμηση στήθηκαν οι μελέτες, το μόνο που άλλαξε είναι το κόστος και φυσικά τα διόδια. Ξέρετε κάτι, κυρία Τσουκαλά, και αυτό το λέω σε εσάς για να το ακούσουν όλοι. Επειδή όλοι ζείτε στην κοινωνία, όλοι ακούτε τι λένε οι πολίτες, πολίτες είμαστε όλοι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Κρήτη. Θα πω τώρα κάτι που ίσως να ενοχλήσει τον κύριο Σφαγιανάκη, να αντιπαρερχόμαστε το κομμάτι των διοδίων. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους, και δεν είναι ούτε άνθρωποι εύποροι, ούτε μεγαλοεπιχειρηματίες, που λένε ότι ας γίνει ο δρόμος και ας πληρώνουμε διόδια. Κοιτάξτε να δείτε, το διακύβευμα είναι η ασφάλεια των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε φόρο αίματος σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, θυμάστε μια περίοδο στην Αγία Πελαγία μέχρι να φτιαχτεί ο δρόμος, τι γινόταν. Φυσικά και αυτό είναι το διακύβευμα. Βέβαια, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, καθώς η ελληνική οικογένεια πλήττεται από την ακρίβεια, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ούτως ώστε αυτή η κοστολόγηση, ή αν επιβληθούν διόδια, να γίνουμε έναν τρόπο ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη την ακρίβεια και τη φέρουσα ικανότητα των κριτικών. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε συνηθίσει, κακά τα ψέματα, έχουμε συνηθίσει να μπορούμε να πηγαίνουμε από το ένα
μέρος το άλλο στην Κρήτη είναι κομμάτι της ελευθερίας μας. Δεν είμαστε αντίθετοι στα διόδια. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα επιβληθούν, γιατί δηλαδή θα πρέπει να επιβληθούν διόδια για να ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ? Είστε όμως υπέρ των διόδιων, σαν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο κύριος Πύρτζης, η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ήταν σε ένα δελτίο που έτυχε να το συντονίζω εγώ, είπε ότι σκεφτόμαστε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στην ώρα αιχμής είχε πει κάτι παρόμοιο, ότι τα διόδια είναι μονόδρομος, αλλά όχι έτσι όπως τα φαντάζεστε. Δηλαδή, θα υπάρξει μία ρύθμιση που οι ντόπιοι κάτοικοι δεν θα πληρώνουν διόδια. Και αυτό μάλιστα έγινε πάτημα στην προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε, αλλά και σε αυτή, ότι και πώς θα γίνει αυτό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τις προάλλες πήγα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πλήρωσα, χοντρά-χοντρά, πρέπει να πλήρωσα 100 ευρώ για διόδια. Mm-hmm. Με το αυτοκίνητο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα μου ερχόταν πιο φθηνά να πάω με αεροπλάνο. Ναι. Με μια φθηνή αεροπορική. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί η ελεύθερη αγορά. Διαφοροποιήστε από την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφοροποιούμε. Θα πρέπει να κοστολογηθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην επιβαρύνει στον υπερθετικό βαθμό με όρους ελεύθερης αγοράς την ελληνική οικογένεια. Μάλιστα. Αυτό λέω. Κύριε Στρατάκη, έρχομαι σε εσάς. Θέλω λίγο την άποψή σας για αυτό το έργο, γιατί θα σας κάνω μια επισήμανση που φαντάζομαι ενοχλεί πάντοτε τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, ότι okay, και εσείς δεν γεννηθήκατε χθες, έχετε μια πολιτική πορεία μεγάλη. Αυτός ο δρόμος φτάσαμε στο 2023 να μην είναι έτοιμος. Όμως πάρα πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ ήταν η κυβέρνηση και κατά καιρούς και πανίσχυρη κυβέρνηση. Την εποχή που θα σας θυμίσω, η Κρήτη έδινε εξιντάρια στο ΠΑΣΟΚ. Το δέχομαι. Δέχομαι αυτή την κριτική, κύριε Δασκαλάκη. Όντως δεν έγινε κάποια πράγματα όπως τα θέλαμε. Κριθήκαμε γι' αυτό, έχουμε κριθεί αρκετές φορές και γι' αυτό. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε σήμερα με ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, καλός, κακός αν έχει γίνει, το θέμα είναι τι κάνουμε. Πολύ σωστά, διακύβευμα ασφάλεια των πολιτών. Κάθε χρόνο στις δρόμους χάνουμε όσο τα θύματα των τεμπών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αν θα έχει διόδια ο δρόμος, νομίζω είναι μια αναγκαιότητα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον κριτικό λαό. Ξέρετε εσείς κάποιο δρόμο που ήταν δωρεάν προς χρήση και να κράτησε για πολλά χρόνια? Πάντα υπήρχαν ατέλειες, ζημιές κλπ. Και τους δρόμους τους αφήναμε παρατημένους στο όλος του Θεού. Στη Μινόρκα, θα μου πείτε, δεν έχουν το μέγεθος. Μισό λεπτό, να σου ολοκληρώσω τη σκέψη μας. Δεν υπάρχουν διόδια στον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είναι φτιαγμένος εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Τα μεγέθη διαφορετικά και πολύ καλά. Και πολύ καλά. Μακάρι και εδώ να μην είχαμε κακοτεχνίες ή ελλειπείς κατασκευές, γιατί συμβαίνει και αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να το ελέγξουμε ή πώς μπορούμε να είμαστε εκεί παρόντες για να μην γίνουν αυτά στο μέλλον. Με ένα αντίτιμο, τέλος πάντων, το οποίο δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό, με ένα αντίτιμο θα μπορεί να συντηρείται ο δρόμος για όλα τα επόμενα χρόνια. Γιατί να αλλά και να μπορεί στο αλλά και να κυκλοφορίας. Ακριβώς, αυτό ήθελα το επόμενο που θέλω να σας πω. Με ένα αντίτιμο να μπορεί και αυτός που θα το κατασκευάσει, γιατί δεν θα είναι μόνο το δημόσιο, θα είναι και κάποιοι ιδιώτες, να μπορούν να έχουν μια απόσβεση αυτής της επένδυσής τους. Τώρα, σε μια θεωρητικά πολύ ωραία χώρα και κατάσταση, μια ιδιατή κατάσταση, εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο, θα έπρεπε αυτά τα ποσά να είναι αντί των διοδίων ή αντί των όποιων διοδίων σε κάθε δρόμο. Μια πρόταση να θεωρητικά, είναι μείωση το θέμα, τι κάνουμε των τελών γι' αυτό. Κυκλοφορίας σε όλη την Ελλάδα ενιαία, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του νέου κριτικού αυτοκινητοδρόμου να πει και η κάθε κυβέρνηση που θα είναι τότε ότι εγώ ολοκλήρωσα πλέον το οδικό δίκτυο στη χώρα. Έχω ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Άρα, ναι, αλλά αυτό από θα θέλει κάποια συντήρηση. Όμως, μπορώ να πάω σε μείωση των τελών κυκλοφορίας. Θα ήταν πολύ ωραία πρόταση αυτό που λέτε, γιατί νομίζω μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, οι μειώσεις των τελών κυκλοφορίας ή οι όποιες μειώσεις τέλος πάντων οφείλονται μόνο στους περιβαλλοντικούς ρήπους και όχι σε τέτοια κατασκευαστικά θέματα, όπως πολύ σωστά είπατε. Πολύ ωραίες ιδέες και απόψεις να τεθούν στο τραπέζι και προεκλογικά και μετεκλογικά, να δούμε πώς. Καταρχήν, υπάρχει κάποιος έλεγχος για το που πάνε τα τέλη κυκλοφορίας? Να το ορίσουμε ως κράτος, να δούμε. Μαζεύονται κάποια εκατομμύρια κάθε χρόνο. Πάνε αυτά στους δρόμους, πάνε στις περιφέρειες ή στο Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών κλπ. Ο πιο συναρμόδιος φορέας. Υπάρχει κάποιος να το ελέγξει? Είναι και αυτά βασικά θέματα. Να τα κάνει μια αρχή, μια ανεξάρτητη αρχή, ένας θάλλος θεσμικός φορέας κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι βασικά θέματα τέτοια που πρέπει να λύσουμε. Πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού ή πού θα πάνε
από κάποια μελλοντικά διόδια που μπορούν να μπουν στο ΒΟΑΚ. Εμείς λέμε βέβαια ότι θα μπορώ να εκφέρω και προσωπική άποψη ότι δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω για να πάω στα Χανιά, ας πούμε, μια δουλειά ή για βόλτα, αλλά να κινηθώ εντός πόλης, εντός νομού Ηρακλείου, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνει κάποιο διόδιο, γιατί έτσι όπως είναι ο ΒΟΑΚ, και δυστυχώς και είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, ότι σε πολλά σημεία ενώ προτάθηκε νέα χάραξη τελείως, έχει μείνει ο υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος θα βελτιωθεί η οδική του ασφάλεια σε κάποια σημεία. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου χρησιμοποιείται ως αστικός δρόμος το κομμάτι του ΒΟΑΚ και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν διόδια ή εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας κάτοικοι. Και αυτή η διαφοροποίηση ακόμα και ανάμεσα στους ντόπιους και τους ξένους ή τους επισκέπτες της Κρήτης, νομίζω ότι έχουμε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως γίνεται σε αντίστοιχα παραδείγματα στην Αττική Οδό, με κάρτες, με στα σημεία εισόδου και εξόδου τέλος πάντων, να γίνει αυτό το φιλτράρισμα σε σχέση με το ποιος θα πληρώνει διόδια, αν είναι ο ντόπιος ή ο ξένος ή ο επισκέπτης, ή αν είναι αυτός που δικαιούται εντός των ορίων να μην πληρώνει ή να πληρώνει αντίστοιχα. Κύριε Σφαγιανάκη, κάθεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κανένας δρόμος με διόδια είναι ένα αγαθό στη χρήση των πολιτών και πρέπει αυτό να θεσπιστεί από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και θα παρατηρήσατε βέβαια ότι οι προλαγίσαντες τρεις ΕΜΟΥ συμφωνούν στα διόδια, διαφορετικού τρόπου ο καθένα. Λίγο να τα βρούμε εδώ, ρε παιδιά, να τα βρούμε εκεί, ρε παιδιά, αλλά διόδια. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Δεύτερο βασικό στοιχείο που και δεν υπάρχει. Σα κάνει κακού έναντι στον κριτικό λαό. Απέναντι για παράδειγμα, σε μένα, ναι, νομίζω ότι σα κάνει επικίνδυνο. Όχι απέναντι σα, απέναντι στον κριτικό λαό σα κάνει επικίνδυνο. Αυτό το πιστεύω, δεν μπορώ να μην το πω. Δεύτερο. Πώ θα συντηρείτε ένα δρόμο χωρί. Με τα τέλη κυκλοφορία αρκούν. Ωραία, και μέχρι στιγμή γίνεται αυτό. Αυτό που δεν είπαν όμω και μπορεί να τσακωθούν και στο τέλο. Αυτό που δεν υπόθηκε όμως είναι ότι κριτήριο για το δρόμο αυτό, όπως και για όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, όπως και για όλα τα δημόσια έργα, είναι για τη χρηματοδότησή τους, είναι η επιλεξιμότητα. Επιλεξιμότητα είναι μια κρίσιμη λέξη. Μια κρίσιμη λέξη που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε δημόσια έργα και τα χρηματοδοτούμε όταν αυτά αποφέρουν κέρδος σε κάποιους. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτα απ' όλα είναι οι κατασκευαστές. Δεύτερον είναι οι τράπεζες οι οποίες δανειοδοτούν τους κατασκευαστές. Τρίτον είναι στην περίπτωση του ΒΟΑΚ τα ξενοδοχειακά συμφέροντα στη Βόρεια Κρήτη. Είδατε να μιλήσει κανείς για ΝΟΑΚ. Είδατε να μιλάει κανείς για κάθετους. Πέρα από ιδέα και προτάσεις. Το Πασόκ τους έφτιαξε για ναι, τους είδαμε. Λοιπόν, ναι, και δεν μιλάει κανείς για αυτούς. Μιλάμε όμως για ένα ΒΟΑΚ. Τώρα το λέτε. Ο οποίος, αφήστε τώρα. Ο οποίος τώρα ΒΟΑΚ θα είναι επιλέξιμος για να εξυπηρετεί ξενοδοχεία. Μεγάλα και όχι μόνο για τον εργολάβο του και τις τράπεζες. Αυτή όμως η άποψη δεν είναι και λίγο άποψη τσουβαλιάσματος, κύριε Σφαγιανάκη? Τι σημαίνει, δηλαδή, εγώ δεν θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω, εγώ είμαι ξενοδόχος. Κύριε Σφαγιανάκη, με τι χρήματα? Με τι? Με απλήρωτη εργασία, με χελοντισμό. Όχι, μαδιό η άποψη του ΚΚΕ και ασυνάρτητες. Καταρχήν, επιτρέψτε μου. Εγώ δεν σας είπα ούτε χυμαδιό. Εδώ μας είπατε αλήτες. Τι είναι αυτά που λέτε, ντρέπεστε λίγο. Έχετε ρίξει το επίπεδο του διαλόγου, ας πούμε, στα τάρταρα και. Όχι εμάς προσωπικά, κατά όχι εμάς, ναι, εντάξει. Εσάς δεν σας είπα αλήτη και δεν είπα κανένα σας. Είπα ότι αυτή η πράξη ήταν πράξη αλητείας. Και το είπα και δύο φορές για να γίνει κατανοητό. Τελεία. Δύο. Λέω λοιπόν, εσείς το λέτε λοιπόν δύο φορές, μόνο που εγώ θα σας πω το εξής. Ωραία, πώς θα χρηματοδοτήσετε το... Εάν με αφήσετε... Σας αφήνω. Ναι, κύριε Σφαγιανάκη. Λέμε λοιπόν το εξής. Πόσα δίνει ο νομός Ηρακλείου το χρόνο στους φόρους του? Και ας μην μιλήσουμε για τέλη κυκλοφορίας. Όχι, δεν είναι μόνο τα τέλη κυκλοφορίας. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Δεν λέτε κάτι διαφορετικό. Δεν πάνε σίγουρα στην ανάπτυξη. Τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και παράγονται και πληρώνονται από το 95% του ελληνικού λαού δεν πάνε σε αναπτυξιακά έργα. Πάνε σε άλλες ενέργειες οι οποίες υπερχρεώνουν το ελληνικό δημόσιο για να καταλήξουν στα πάλι και αυτά τα χρήματα στα χέρια τραπεζών. Εμείς τι λέμε? Συνολικά, σήμερα λέμε για το ΒΟΑΚ, δεν θέλουμε διόδια. Διότι πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας αλλιώς προσανατολισμένο είναι ικανό να χρηματοδοτήσει όχι μόνο το ΒΟΑΚ αλλά και κάθε δημόσιο έργο της χώρας. Δύο, προφανώς οι δωρεάν εργασίες αυτά είναι νεφελώματα που λέγονται με σκοπό να με προσβάλλουν προσωπικά. Δεν είπα εγώ τίποτα από αυτά. Δύο, ο αχταρμάς είναι εκεί που ψάχνεις να δεις τρόπους για να κρύψεις ότι πίσω από τις ευρωπαϊκές επιλογές
Είσαι δεμένος σκυλάκι πιστό και τις εφαρμόζεις. Και αν αυτό θεωρείται κατέβασμα του επίπεδου της συζητήσεως, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Διότι αν αυτή τη στιγμή, αφήστε τώρα, αν αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη στην Εγνατία, έγινε η Εγνατία για να εξυπηρετείται ο λαός της Δοδόνης, της Κοζάνης, της του Κυρκής, όχι βέβαια, έγινε για να εξυπηρετούνται οι διεθνείς μεταφορές προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα έγινε με ευρωπαϊκά χρήματα. Προφανώς και έγινε με ευρωπαϊκά χρήματα, εξυπηρετώντας αυτόν τον σκοπό. Η κακιά γιατί Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπόθηκε προηγουμένως. Να μην γίνουν δρόμοι. Όχι βέβαια. Ακούστε με. Άμα είναι να τα φτιάξει η λοιπόν, Ευρώπη. Ακούστε με τώρα. Αυτό λοιπόν το έργο έγινε με αυτή τη χρηματοδότηση. Ναι, ναι. Είπε προηγουμένως προλαγήσασα ομιλήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έδωσε 100 ευρώ για να πάει η Αθήνα Θεσσαλονίκη και γιατί να πάει αεροπορικός. Δεν έκανε την Εγνατία, φαντάζομαι, να δώσει πολλαπλάσια. Ο απλός πολίτης. Όμως, όλα αυτά τα χρήματα τα πήρε η εταιρεία. Δεν τα πήρε το ελληνικό δημόσιο. Ούτε για τη συντήρηση του δρόμου. Και αυτό δεν το είπαμε. Αυτά τα χρήματα από την εταιρεία τα πήρε η τράπεζα, γιατί είχε δανειοδοτήσει την εταιρεία. Να το κύκλωμα πώς δουλεύει. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς προφανώς ας χαμηλώσουμε το επίπεδο της συζήτησης. Είμαστε εντελώς κάθετοι. Και ας κρατήσουν το υψηλό επίπεδο συζήτησης οι συνομιλητές μου. Στο πόσο θα είναι περισσότερο, λιγότερο, περισσότερο κριτική ή λιγότερο κριτική αυτοί που δεν θα πληρώσουν. Δεν θα πληρώσουν τα διόδια. Ο είναι μίλαγε, τόσο, αφήστε τον Κουτσούμπα. Μίλαγε για τη βίλα του Τσίπρα και θα μου πείτε εσείς για υψηλό επίπεδο. Αφήστε τώρα έχουμε τη βαρεθεί, βίλα του Τσίπρα και τον Κουτσούμπα. Αυτά είδατε από μένα ξύλινο λόγο απόψε. Από εσάς όχι από, από μένα δεν γίνατε. Τέσσερα λέω χρόνια λοιπόν, τώρα κάνετε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε κυρία. Έλα, λέω πια. Λοιπόν απόψε εγώ εδώ. Ψηφίσατε βρε παιδιά το 70% ένα και το 50% άλλο των νομοσχεδίων της προηγούμενης τετραετίας. Δεν είναι κακό να το πούμε. Μιλάμε για νο... επειδή δεύτερον, είστε νομικός, μιλάμε έχετε για αυτή τη στιγμή για το ΒΟΑΚ προβληματισμό άλλο παρά μόνο ποιος και πώς και τι διόδια θα πληρώνετε. Αμφισβητείτε ότι μιλάτε για διόδια. Στην πραγματικότητα αυτό κάνετε. Μιλάμε για την ασφάλεια. Τρία. Η ασφάλεια των πολιτών. Μιλάμε για την ασφάλεια των οδηγών. Η ασφάλεια των πολιτών δεν θα εξασφαλιστεί με τα διόδια εφόσον υπάρξει πρόθεση από το ελληνικό δημόσιο να την εξασφαλίσει. Άρα η πρότασή σας είναι, κύριε Σφαγιανάκη, μείωση τελών κυκλοφορίας έτσι ώστε να μπορεί από εκεί να συντηρείται ένα οδικό δίκτυο. Για πείτε μου αυτό τώρα. Αυτό κατανοώ εγώ. Ακούστε κύριε Δασκαλάκη, όλοι ζούμε εδώ στην περιοχή. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει το απαλωτρίωμα ως μίσθωμα για το χώρο αποκομιδής απορριμμάτων. Ναι ή όχι. Γιατί δεν έχει την πολιτική βούληση να το απαλωτριώσει. Να απαλωτριώσει το χώρο. Αυτά είναι ζητήματα πολιτικής βούλησης. Εδώ λοιπόν, με όπως και να χρυσώσουμε το χάπι, όπως και να το δικαιολογήσουμε, μα σαν ασφάλεια το θέλετε, μα σαν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας σαν ρεύμα το θέλετε, μα με μέσο διάζωμα το θέλετε, όλα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που το κράτος το επιλέξει. Αλλιώς, ας πούμε, για να έχει αυτές τις προδιαγραφές θα έχουμε αυτά τα διόδια, για να έχει κάποιες άλλες θα έχουμε αυτά τα διόδια. Και δόξα τω Θεώ που έπαψε η διέφυρα του Χαμεζίου να βλέπει προς την Ανατολή και το καλωσόρισμα στους βουλευτές στη γενέτειρα των βουλευτών του Λαστίου. Εσείς κύριε Σφακιανάκη, στο ερώτημα δρόμο με διόδια ή καθόλου δρόμο. Μα γιατί καθόλου δρόμο. Μα κύριε Κεφαλογιάννη, επιτρέψτε μου. Πολύ σωστά το θέσατε. Γιατί μιλάμε για καθόλου δρόμο. Γιατί μιλάμε για καθόλου δρόμο. Δεν έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο. Πόσα εκατομμύρια έχετε στην άκρη, σαν έργο. Τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνουμε εμείς. Πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει δωρεάν χρηματοδότηση. Υπάρχει χρηματοδότηση με χρήματα των πολιτών. Μα επιτρέψτε μου, γιατί είναι προσανατολισμένη αλλού η χρηματοδότηση, με αυτό σας λέω. Αν η χρηματοδότηση πάψει να είναι προσανατολισμένη στις νατοικές δαπάνες και στα όπλα στην Ουκρανία. Να τα λέμε να τα βρίσκουμε τώρα. Τα γενικόλογα τώρα. Αφήστε τώρα τα γενικόλογα γιατί. Κάτι αφήστε. Ναι, ναι. Το ΠΑΣΟΚ ακριβώς έχει μάθει στην εξειδικευμένη συζήτηση. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ ότι σε κάθε περίπτωση αυτό είναι πολιτική βούληση. Την πολιτική βούληση αυτή εσείς τα έχετε βρει.
Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Με επιβεβαιώνετε ότι σα ευχαριστώ. Αλλά μιλάτε και δεν λέτε τίποτα. Αυτό και ξέρετε το... κάτι. Τιμούμε του αγώνε του Κουκουέ. Το σφυροδρέπαν όμω δεν σα το χαρίζουμε. Παναγία μου. Κρατήστε το. Δεν σα το χαρίζουμε. Πιστέψτε με, συγκλονίστε. 4 χρόνια κάνετε αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μπλοκάρει. Να μπλοκάρετε. Δεν σα το χαρίζουμε γιατί οι περισσότεροι σύντροφοι έχουν περάσει από το Κουκουέ και φύγανε ανεπιστρεπτοί. Κρατήστε το. Το κρατώ. Κρατήστε το. Το κρατώ. Ξέρετε να σα πω και κάτι. Κρατήστε το κι εσεί για να θυμάστε τώρα τι πόσοι άλλοι θα φύγουν. Από τώρα και μετά. Λοιπόν, ναι. Κύριε, λοιπόν, επειδή σιγά σιγά ολοκληρώνει τη συζήτηση, δείτε τώρα κύριε Σφαγιανάκη πόσο τυχερό είστε. Ναι, τώρα θα πάω. Η πρώτος... δυναμική των κομμάτων πρέπει να πάω στο κλείσιμο. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, μία λέξη θα πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνετε. Αυτό δηλαδή είναι. Εγώ θέλω να σας θέσω ερώτημα τώρα. Α, θέστε το. Ναι. Έχουμε εκλογές στις 25 Ιουνίου. Mm-hmm. Το διακύβευμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι πιο ισχυρό, κουκουέ και οκ, μια αντιπολίτευση που συνεχίζουμε ή και κάτι άλλο. Κοιτάξτε. Καταρχήν, το ευχαριστώ είναι δεδομένο προς εσάς που με καλέσατε. Το ευχαριστώ. Χαρά μου να σας φιλοξενώ πάντα, κύριε Σφαγιανάκη. Το ευχαριστώ στους συνομιλητές. Είναι πρώτον διότι ανέχτηκαν το χαμηλό επίπεδο της ζήτησης που κάνω. Εντάξει, είπαν και μια κουβέντα. Όχι, γιατί δεν ξέρω ακόμα γνωριστή με την κυρία, δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω και εγώ ποια είναι. Καταρχήν, καμιά τοποθέτηση. Αλλά επειδή δεν μου άρεσε. Δεν είναι επιπροσωπικό. Όχι, να μου επιτρέψετε. Το απαράπονα πρέπει να λέγονται. Επειδή δεν με γνωρίζει, δεν της επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Θα φροντίσω άλλη φορά, αν είμαστε, να το κάνω ακόμα χαμηλότερο. Ίσως είναι κρίσιμο ο λόγος μας να είναι ειλικρινής και όχι πίσω από όμορφα λόγια. Ίσως είναι επίσης αναγκαίο, πέρα από, από την ειλικρίνεια στο λόγο μας, να υπάρχει και το πάθος το οποίο επιβεβαιώνει την αλήθεια των λεγόμενων όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Τούτα είναι μακριά από τους αριστερούς του Σαλονιού. Γιατί ακριβώς μείναν στο σαλόνι τους. Αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να όχι, 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 προς Θεού. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μόρφωμα, σήμερα υπάρχει, αύριο θα υπάρχει. Δεν εξυπηρετεί κάποια ιδιαίτερη ιστορική ανάγκη. Καμία. Έτσι φάνηκε. Και έτσι εντάξει, κύριε Σφαγιανάκη. Είναι... Αλήθεια σας το λέω. Να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια σας το λέω. Όχι, θα έρθω να σας πούμε μπράβο. Με τη στήρα αντιπολίτευση. Μα αφήστε τώρα τη στήρα αντιπολίτευση, την ξύλινη γλώσσα. Με τις επιπροσωπικού επιθέσεις ακούσα... στο Τζίπρα και τη βίλα του από τον Κουτσούμπα. Μα τι λέτε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Όποιος έχει βίλες, να τις χρεώνεται. Τελεία. Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι καφέ θα έπαινε με τον κύριο Κουτσούμπα μόνο. Σας πειράζω το λόγο για τον οποίο μου ζητάει θέλει να πιει καφέ με τον Κουτσούμπα. Αλλά να σας πω κάτι, ξέρετε τι συνηθίζετε. Όλους αυτούς τους ηγέτες του Κουκουέ που τους κατηγορούμε για ξυλινούς λόγους που είπαν κάτι κουβέντες, αφού πεθάνουν ή αφού πάψουν να είναι ηγέτες του Κουκουέ, θυμόμαστε όλοι πόσο σπουδαίοι άνθρωποι ήταν. Αλλά αυτό είναι και δείγμα της πολιτικής ηθικής που καλλιεργείται στην Ελλάδα. Θα θυμάστε το Βλάχο Χαρίλα ο Φλωράκη, έτσι. Δεν θέλω να πω για μετέπειτα. Ή θα θυμάστε τα Σαρδάμ της Αλέκας. Είναι ήθος πολιτικό και τρόπος πολιτικής σκέψης. Όμως, η ευχαριστία προς εσάς ήταν δεδομένη. Η ευχαριστία προς τους συνομιλητές, εκτός του ότι με ανέχτηκαν, είναι γιατί λίγος πολύ αισθάνομαι ότι επιβεβαίωσαν αυτά τα οποία ήθελα να πω. Και νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Τρίτον, οι εκλογές που μας έρχονται. Προφανώς είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εκλογές, ακριβώς γιατί δίδεται η δυνατότητα να πέσουν κάποιες μάσκες, να υποθούν κάποια πράγματα παραπάνω, να φανεί αν είναι λαϊλασία της λαϊκής ψήφου αυτό που γίνεται με τις εκλογές, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε και κυβέρνηση συνεργασίας ήδη. Και σε κάθε περίπτωση δεν μετράμε μόνο πια. Μετράμε κυρίως την άλλη άποψη. Αυτή είναι το διακύβευμα για τον Κουκουέ. Πώς οι άνθρωποι με τις δυσκολίες του κινήματος. Βλέπετε, δεν υπάρχει κίνημα. Με τις δυσκολίες αυτές, τον καθημερινό αγώνα, θα δουν ότι πίσω από τη διαφωνία, τα αίματα που πείσαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς. Μάλιστα. Και το Κουκουέ είναι σίγουρο. Με την ξύλινη... όμως, τελειώνω. Με την ξύλινη γλώσσα του. Με την χαμηλό επίπεδο συζήτησή του. Με όλα αυτά, την ψήφο, τη δύναμη που θα πάρει, την επιστρέφει στο πολλαπλάσιο. Δεν την πηγαίνει στην Ευρώπη να την πουλήσει. Αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σφαγιανάκη. Κύριε Στρατάκη, έρχομαι σε εσάς.
Από το Ρέθυμνο σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι πρέπει να επανέλθουμε στη δυναμική που είχαμε και σας άκουσα στην πρώτη τοποθέτηση στην αρχή αυτής της εκπομπής να λέτε ότι στόχος σας είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό ως διακύβευμα είναι εφικτό να γίνει τώρα σε αυτές τις εκλογές? Νομίζω ναι, γιατί εμφανίσαμε αυτή τη δυναμική σχέση με το δεύτερο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, και εγώ θα σας ευχαριστήσω που μας καλέσετε και όλους τους εδώ τους συνομιλητές στο πάνελ. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω και εγώ από το μέσο σας ένα ευχαριστώ προς τους πολίτες του Ηρακλείου και προσωπικά, αλλά και ως ΠΑΣΟΚ που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Ο στόχος μας, ναι, βλέπουμε ότι είναι αυτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης μετά από όσα χρόνια απαιτηθούν ώστε να ξαναγίνουν εκλογές. Γιατί θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές, μετά το 2023, δεν θα είναι το 2027. Θεωρώ ότι υπολογίζω ότι θα είναι νωρίτερα, ότι θα είναι προώρες. Εξαιτίας ακριβώς δημοσιονομικών. Το χρόνο θα έχουμε και ευρωεκλογές. Τις ευρωεκλογές, ναι. Τον Οκτώβριο έχουμε αυτοδιοικητικές. Μπορεί να έχουμε και πολύ νωρίτερα εκ νέου εθνικές εκλογές, επειδή κατά τη γνώμη μου δεν θα έχουμε καλά νούμερα στην οικονομία και στα δημοσιονομικά της χώρας. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ θέτουμε τρεις εμβληματικούς στόχους. Πρώτον είναι να δημιουργήσουμε μία ανθεκτική παραγωγική βάση και μία ανθεκτική κοινωνία. Και αυτό θα γίνει με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με εκ των έσω δηλαδή μόχλευση και παραγωγή νεοπλούτου. Ο δεύτερος στόχος είναι η δίκαιη φορολόγηση, έτσι όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά και και με επιμέρους ελαφρύνσεις όπου χρειάζεται. Να δείξουμε και το κοινωνικό κράτος. Και το τρίτο είναι ακριβώς αυτό, μέσα από αυτά τα δύο πρώτα, να έχουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και εκεί θεωρώ ότι ο χώρος μας έχει δώσει δείγματα, έχει απτά δείγματα γραφής από το ιστορικό του παρελθόν. Αλλά να σας πω βέβαια ότι και απαντώντας στις όποιες αιτιάσεις για παλαιότερες περιόδους ή ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία 20 χρόνια, κύριε Δασκαλάκη, το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει μόνο τα 2 χρόνια. Οπότε η όποια κατάσταση βρίσκεται, στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα, δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, είναι κυρίως ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως αυτών των δύο. Άρα θεωρώ ότι ό,τι έγινε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τη δεκαετία της κρίσης έγινε καλός, έγινε εις βάρος, έγινε εις όφελος του ελληνικού λαού με θετικό πρόσημο για τον ελληνικό λαό. Τη δεκαετία της κρίσης που ακολούθησε δυστυχώς δεν αδράξαμε τις ευκαιρίες ώστε να έχουμε αυτό το ισχυρό παραγωγικό κράτος με κοινωνική ευαισθησία και ό,τι απαιτείται ώστε να μπορέσουμε να δούμε την Ελλάδα του 2030 και μέχρι το 2000 και για τις επόμενες δεκαετίες. Και γι' αυτό, σε αυτό το πρίσμα, ζητάμε να ισχυροποιήσουμε εμείς το ποσοστό μας ως χώρος, ούτως ώστε να αποτελέσουμε και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση σε πρώτη φάση και κυβέρνηση σε επόμενη φάση. Κυρία Τσουκαλά, και ως γυναίκα πολιτικός, θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν πέρα από το διακύβευμα των εκλογών, να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της ανατροπής. Και η ανατροπή έχει πύχη σε αυτές τις εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ? Ποσοστιαία φυσικά και έχει πύχη και είναι μετρήσιμος. Το θέμα είναι αναφορικά με τον προοδευτισμό στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά με απασχολεί ιδιαιτέρως, γιατί είχα την τύχη στη ζωή μου να ζήσω σε χώρες στο εξωτερικό και να δω πώς τα προοδευτικά κινήματα γιγαντώνονται, πώς η οικολογία, πώς υπάρχουν κυβερνήσεις με οικολογικά κόμματα, και πάντα με απασχολούσε για ποιο λόγο τα προοδευτικά κόμματα δεν μπορούν να συνενωθούν στη χώρα μου και για ποιο λόγο η αριστερά είναι τόσο πολυδιασπασμένη και κατακαιρματισμένη. Οπότε το αποδίδω σε πολύ μεγάλο βαθμό στις περσόνες, σε πολύ μεγάλο πλεώνασμα έτσι, ναρκισισμού και διαφόρων προσωπικότητων, να μιλήσω για το Μέρα25 ειδικότερα. Αλλά από εκεί και πέρα το διακύβευμα είναι το πώς θα πάει η χώρα μπροστά. Και πώς θα πάει η χώρα μπροστά με ρεαλιστικό πρόγραμμα, με ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης και με αισιοδοξία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσει ισχυρό κοινωνικό κράτος, δικαιοσύνη παντού. Πώς θα πάει μπροστά μια χώρα όταν δεν έχει δυνατούς δημοκρατικούς θεσμούς? Εμείς λοιπόν προτάσουμε ξανά να φέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας.
Θέλουμε ξανά να ισχυροποιήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλουμε να ισχυροποιήσουμε τη δημόσια διοίκηση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλες τις δημόσιες υποδομές να γίνουν βορρά σε αυτόν τον καταστροφικό καπιταλισμό. Και αυτό δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, είναι η ορολογία η οποία χρησιμοποιείται. Δηλαδή, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εκπροσωπεί τον καταστροφικό καπιταλισμό. Του Κυριάκου. Του Κυριάκου Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, ναι. Οπότε, εμείς θέλουμε με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, με ρεαλισμό, με ρεαλιστικά προγράμματα, να βγάλουμε προς τα έξω μία κυβερνητική πρόταση. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σε εσάς θα κάνω λίγο πιο προσωπική την ερώτηση, γιατί ή έτσι ή αλλιώς, είτε δηλαδή αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εσείς θα είστε στην επόμενη Βουλή, έτσι αποφάσισαν οι πολίτες του Ηρακλείου. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα προσωπικό στοίχημα απέναντι σε αυτούς τους πολίτες που σας εμπιστεύτηκαν, αλλά και γιατί πρέπει οι πολίτες να πάνε δυναμικά στις κάλπες στις 25 Ιουνίου. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι οι κάλπες είναι άδειες. Σωστά. Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σήμερα και το σταθμό σας και εσάς προσωπικά. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κριτικό λαό που τίμησε τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές και ελπίζω να κάνει το ίδιο και στις εκλογές που έρχονται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο διαχωρισμός πλέον και γενικότερα στην πολιτική ζωή της χώρας είναι μεταξύ των δυνάμεων που θέλουν να προοδεύσει η χώρα μας, δηλαδή τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτών που θέλουν η χώρα μας να μείνει πίσω καρφωμένη στις λογικές δεκαετίας του 1980. Γιατί η πραγματικά προοδευτική δύναμη, επειδή αναφέρθηκε πολλές φορές ο όρος προοδευτισμός, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε στην πράξη μια προοδευτική δύναμη, γιατί πήραμε μια σειρά προοδευτικών μέτρων αυτή την τετραετία. Να σας θυμίσω το πρόγραμμα για τις δαντάδες γειτονιάς, το πρώτο ένσημο για τους νέους, η στέγη για τα νέα ζευγάρια, το πρόγραμμα Φόφοι Γεννηματά που βοήθησε στην πράξη χιλιάδες γυναίκες, η ψηφιοποίηση του κράτους. Όλα αυτά λοιπόν είναι, όλες αυτές είναι προοδευτικές πολιτικές και αυτές θα συνεχίσουμε και την επόμενη τετραετία αν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη μέχρι το τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα εδώ και χρόνια, 10 λεπτά πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.